ενώ θα έχουμε αλλαγή. Εδώ θα έχουμε αλλαγή. Λέγανε. Ποιος το έκανε. Είναι το γνωστό της Νόβα εδώ πέρα κάθε πρωί που ανοίγω. Που τα αφήνουν από χθες. Τι γίνεται, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι καλή. Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Το αίμα τρέχει ποτάμι. Το κόκκινο ποτάμι. Τι σφαγουά ήταν αυτή απίστευτη. Καλά είπα να μην έρθω. Τι σφαγουά ήταν αυτή απίστευτη. Και βγάλαμε και ανακοίνωση. Για να μην λέτε ότι βγάζουμε μόνο και τον ΠΑΟΚ. Δύο κιόλα. Μία ανακοίνωση, το άλλο ήταν Instagram. Ήταν Instagram, ναι. Εντάξει. Τι απλά χρήσατε. Ναι. Δύο πέναλτάκια μέχρι και ο Τάσος Κάκος. Ναι, το είπε. Δύο πέναλτι. Καλά, το ένα είναι το. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πλέον όμως, παιδιά, υπάρχει VAR. Δεν είναι δυνατόν με το VAR. Ρεσί κουμπαράκι. Δεν είναι δυνατόν. Του τραβάει τη φανέλα του Λάρσον, ρε παιδιά. Του τραβάει τη φανέλα. Και έχει και οπτικό πεδίο. Και τον βλέπει μπροστά του. Το άλλο του πατάει το πόδι. Και άντε, δεν το είδε ο Καραντώνης. Ρε φίλε, VAR. Το πέναλτι που δεν δίνει στο Φετβατζίδη είναι εξοργιστικό. Το άλλο είναι μέσα σε όμιλο παιχτών. Αν θέλω να το δικαιολογήσω, ναι, ξέφυγε στον επόπτη, είχε 15 παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. 20, ναι, και το VAR δεν είναι το replay το καλό να κάνει zoom και τα λοιπά που είδαμε το βράδυ. Αλλά το πρώτο πέναλτι, ρε φίλε. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Το VAR στο πρώτο παιχνίδι διαμόρφωσε το αποτέλεσμα με μια κόκκινη κάρτα στον Ιντέγε και ένα πέναλτι που το βλέπει 94 φορές και δεν καταλαβαίνει. Χτυπάει την μπάλα και μετά τον βρίσκει το πόδι του. Οκ. 94 φορές. Και τώρα δεν δίνει να πάρω το χικάκι να είμαι ο άντρας και θα πρέπει να ασχοληθώ και με τη Λαμία. Γιατί ρε φίλε. Να πληρωθούμε και εμείς στο στοίχημα. Τι. Χι το. Έχει. Φυσικά φύγει ρε φίλε. Εγώ κλείνω με άλλο ματ σήμερα με ένα χι του Όφη Ατρόμητος. Έχω πιάσει το διπλό του Αστέρα Τρυπόλεως. Το χι της Μεγάλης Ξάνθης. Δεν χαλούσε ποτέ. Δεν χαλούσε ποτέ. Το χι αυτό το 0-0. Πρέπει να παίξω και 0-0 τέτοιο. Αλλά μπορεί να μπει καμιά κόντρα τίποτα. Και περιμένουμε να αρχίσει σήμερα για να κλείσουμε, Στέργιο. Να κάνω ένα cash out. Το 1/3 των χρημάτων μου δίνει. Κάντο. Ποιο? Ο Ατρόμητος δεν βλέπει το γνωστό. Όφι Ατρόμητος. Θα κερδίσει όφι, νομίζω. Τι είναι, ο Ατρόμητος δεν βλέπει. Εσύ τι είπαμε. Χι. Δέχεται δύσκολα γκολ. Θα δεχτεί ένα. Υπάρχει ένα και μόνο σενάριο που αφήνει τον Άρη εκτός playoff. Το οποίο υποστηρίζει ο Στέργιος. Γι' αυτό και πήρα το χι. Γι' αυτό και πήρα χι στην Τρίπολη που στους Συναριανούς μου λέγανε ένα διάφορο παίξε με τα δεύτερα. Ναι. Τώρα αν είχα παίξει με τα δεύτερα εκεί θα υπήρχαν πολλά σενάρια. Μάλιστα. Το σενάριο είναι να πάρει δύο νίκες ο Αστέρας Τρυπόλεως με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του και μπορεί. Στην Λάρισα. Μπορεί και τα δύο. Μπορεί και τα δύο. Μπορεί. Να χάσει ο Άρης και τα δύο παιχνίδια. Δύσκολα. Με ποιον παίζει. Και να κερδίσει ο Όφη και τα τρία. Να κερδίσει και μέσα στην ΑΕΚ δηλαδή. Όχι. Δύσκολα. Το άλλο σενάριο. Για να μείνει πάλι ο Άρης, είναι να χάσει. Προϋπόθεση είναι ο Άρης να χάσει και τα δύο έτσι στα σενάρια. Με ένα βαθμό τελείωσες. Με ένα βαθμό υπάρχει μόνο ένας τρόπος να μην έχω τελειώσει. Πάλι με το. Να με το πάρει μήτρο. Δύο νίκες ο Τρίπολης. Δύο νίκες ο Όφη. Ναι, που μπορεί. Και. Όφη παίζει τελευταία αγωνιστική. Με τη Λαμία στην έδρα του. Το πήρε. Μπορεί, το ναι. Το έχει. Να κάνουν αυτοί δύο νίκες και να πάρω εγώ ένα βαθμό. Και να μείνω έξω. Όμως, αν γίνει αυτό, ναι. Αν πάρει δύο νίκες ο Όφη και. Ο Κολοκοτρώνης θα είναι δύο. Και ο τελευταία αγωνιστική ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος. Θα κερδίσω. Αδιάφορο ο Ατρόμητος. Μήπως θέλει ο Σάβας να πάρει την εκδίκησή του. Ας θέλει, θα τον βάλω μέσα στην εστία. Λοιπόν, να θέλει έτσι. Υπάρχει και το άλλο σενάριο, Στέργιο. Ένα μας είπε στην αρχή. Κώστα, ένα όχι, δύο-τρία. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει. Έξα μας είπε. Πάντα ο Αστέρα. Ναι, ρε φίλε, όμως βλέπεις ότι είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Υπάρχει ένα σενάριο, φίλε, που θέλω δύο βαθμούς. Ναι. Δύο νίκες. Ακούμε προσοχή. Δύο ναι, νίκες ναι. Ο Αστέρας Τρυπόλεως. Το όχι, είπαμε. Ναι. Το όχι. Διπλό του Ατρομήτου σήμερα. Ναι. Νίκη του Ατρομήτου επί της Ξάνθης στο Περιστέρι. Και θα παίζω τελικό. Όχι, Άρης Ατρόμητος. Αυτό θα γίνει. Ποιος από τους δύο θα βγει. Ζαλίστηκα, κρίζα τα σενάρια. Ναι. Γι' αυτό πάρε ένα διπλό. Ένα διπλό ή ένα βαθμό στη Λαμία. Πάρε ένα διπλό στη Λαμία, τελειώσει. Ναι, γιατί μετά. Και τελειώσαμε. Μετά τη σφαγουά χθε, θα τον είχα πάρει χθε το ένα βαθμό, θα ήθελα άλλο ένα. Τέλο πάντων. Χρήσα, η πάγια θέση μου δεν θα αλλάξει ποτέ. Ξένοι διαιτητές. Την έχω διαμορφώσει εδώ και 5-6 χρόνια. Έλληνες διαιτητές πουθενά. Πουθενά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Δεν θα κάτσω εγώ και εσύ και ο Κώστας και ο καθένας να δει αν είναι ανίκανος ο άλλος ή απλά είναι διαπλεκόμενος ή φοβάται ανθρώπινο είναι και αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Σπίτια σας όλοι. Σπίτια. Να βρείτε μια άλλη δουλειά να βγάζετε 1,5 χιλιάρικο και δύο στον αγώνα. Αφού δεν μπορείτε να φέρετε το έργο σας εις πέρας και να τιμήσετε τα εύκολα λεφτά
ίσως τα πιο εύκολα που παίρνει κάποιος μέσα ένα δίωρο στην Ελλάδα, το να παίρνει 1,5 χιλιάρικο και 2 χιλιάρικα για μια δίωρη απασχόληση. Αν δεν μπορείτε, σπιτάκια σας. Αν αυτοί που αγαπάνε το άθλημα, Χρήστανε και Κώστα, να πάνε στα τοπικά να το υπηρετούν. Εντάξει, και να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Βέβαια. Δεν γίνεται να φτάνουν τον κόσμο στα άκρα. Και δεν με νοιάζει αν είναι του Άρη, αν είναι του ΠΑΟΚ, αν είναι της ΑΕΚ, αν είναι του Παναθηναϊκού. Μια που το λες για κόσμο και άκρα, υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες που αναμένεται να κάνουν φίλοι του Άρη. Και επειδή είναι και της μόδας τώρα με το θέμα του ΠΑΟΚ κτλ., βλέπω επισκέψεις σε γραφεία. Στέριο. Προβλέπω επισκέψεις σε γραφεία πολιτικά και ενώσεων και τα λοιπά. Γιατί έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Εντάξει, το χθεσινό τώρα ήταν είναι απίστευτο. Δηλαδή με βάρ τέτοια σφαγή δεν νομίζω να υπάρχει άλλη. Δηλαδή δύο πέναλτι με βάρ να μην τα δώσει. Και ένα του Βέλεθ τρίτο που είναι και δεν είναι. Εντάξει, λες, okay. Όχι, όχι. Του Βέλεθ δεν είναι. Έχει δοθεί εις βάρος του Άρη τέτοιο πέναλτι βέβαια. Δεν γίνεται στον Άρη να γυρνάς ένα λεπτό πίσω τη φάση για να υποδείξεις το φάουλ που είχε γίνει πριν ένα λεπτό ή το offside που είχε γίνει πριν ένα λεπτό κτλ. Ή να έχεις βρει τα πάντα μέσω VAR για να το υποδείξεις και την ίδια στιγμή να γίνεται αυτό το πράγμα και να μην το υποδεικνύεις. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και ο κύριος Καραντώνης είναι από την Ιμαθία. Έτσι. Και ο κύριος Κουμπαράκης είναι από τη Θράκη. Αλλά. Χρήστε, εγώ. Η ΑΕΚ ξέρει ποιον κυνηγάει το μεταξύ ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά. Εμένα. Δεν το έχεις αντιληφθεί γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί αν φας αφαίρεση βαθμών, εσένα κυνηγάει. Ας με πιάσει. Αν μπορεί. Εντάξει, λίγο δύσκολο να σε πιάσει, αλλά κοίταξε, με κανένα δυο ακόμα τέτοια παιχνίδια σε πιάνει. Άμα δεν δίνουν τίποτα. Χρήσατε, εγώ θα ξαναπώ το εξής. Ναι. Επειδή δεν θέλει πολύ ένας φίλος του Άρη, ένας φίλος του ΠΑΟΚ, να θολώσει το μυαλό του, να μπει στο γήπεδο, να πάρει σε κανένα κυνήγι το διαιτητή κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτοί να παίζουν με την ψυχοσύνδεση του Κοσμάκη, με το χόμπι του, με την τρέλα του να πάνε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον Νίκ, εντάξει, και αυτοί να πηγαίνουν σπιτάκια τους. Και να ξανασφυρίζουν και να μας απασχολούν και να αποδεικνύουν την ανικανότητά τους. Γιατί συμφωνούμε όλοι ότι είσαι σαν διαιτητής ανίκανος. Ανίκανος. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι νομοτελειακό. Λοιπόν, διαιτητής, επόπτης και βαρ, αν δεν βλέπεις ειδικά το πέναλτι του Φετφατζίδη, ξαναλέω το άλλο εγώ. Δεν δικαιολογείται μόνο για το VAR, γιατί για διαιτή και επόπτη όταν έχει να παρακολουθεί 20 παίχτες, θα μου πεις εκεί που πέφτει ο δικός σου είναι στην πορεία της μπάλας, οπότε ήταν υποχρεωμένοι να έχουν το μάτι τους εκεί περισσότερο. Αλλά δεν γίνεται όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, να μας ταλαιπωρούν και να μας φτάνουν στα άκρα. Σπιτάκια σας και ευχαριστούμε πολύ. Τι έγινε, Κώστα? Πέρα από αυτό, μαζί μας και σήμερα, Χρυσανθέ, πέρα από αυτό, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Ο Κορνήλιος, το πολυτελές ξενοδοχείο Κορνήλιος Παλάς, 16 στρέμματα 4 αστέρων, υπερπολυτελές ξενοδοχείο, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παλαιέθνικη Οδό Θεσσαλονίκης, εδέσεις μετά το φανάρι της Αγχιάλου, μετά το θρίαμβο του Αγίου Βαλεντίνου, έχω την εντύπωση. Ας στείλει κάποιος μήνυμα από τους κερδισμένους, αν πέρασε καλά. Από τους, μπορεί να είναι κουρασμένοι. Σιγά, Παρασκευή ήταν 20 Αγίου Βαλεντίνου. Ρε φίλε, Δευτέρα. Σκάβανε. Γι' αυτό ξεκουραστήκαμε στο ξενοδοχείο, ρε Κώστα. Ναι, μπορεί να ρε παιδιά να. Ναι, χαλαρώσαμε, αλλά. Τέλος πάντων, να γεμίζουμε μπαταρίες ακόμη. Πώς το λένε. Ναι. Πώς λένε. Αφού έφαγες καλό πρωινό, εντάξει. Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η νύχτα και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετη χώρη, πάρκινγκ. Όλες οι αθλητικές ομάδες πηγαίνουν εκεί για τη διαμονή τους και τη διατροφή τους. Σημαντικό αυτό. Και η διατροφή, πάντα να ξέρετε, παίζει ρόλο. Οι προπονητές αυτά κοιτάνε, τα μενού κτλ. Και κοντά στην πόλη και μακριά για την φασαρία της, οπότε είναι ο ιδανικός προορισμός. 2-31-07-23-700 ή στο cornelios-palas.gr με K το Cornelios. Είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα της ημέρας είναι να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της εκδίκασης. Βέβαια, είναι της υπόθεσης. Σε διακοπή τώρα που μιλάμε. Είναι το θέμα της ημέρας. Και λέω, ένα φίλο Στέργιο, τον Μπαλτάκο τον πήραμε με ελεύθερη μεταγραφή. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Μπαλτάκου στο Open πριν από 10 μέρες. Πόσο, όχι 10, λιγότερο. Μια εβδομάδα. Είχε δείξει ότι θα είναι ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ. Ναι. Πλέον αυτά, ρε Στέργιο, δηλαδή, ναι. Γυρίζουν ανάποδα. Όντως. Δηλαδή τον παρουσιάζεις ως ανεξάρτητο. Μπορεί να γίνει και το άλλο, ρε Χρυσανθέ. Τι, να τον ακούσανε και να τον ακούσανε και να είπανε. Να είπε ο μεγάλος, αυτόν δεν τον είχαμε. Αυτόν, ρε παιδιά, δεν τον έχουμε. Όχι, δεν τον έχουμε. Αυτός θα λέει καλά. Σε ενημερώνω ότι αυτός.
δεν τα είπε και τόσο καλά, γιατί εντάξει, είπε αυτά που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, ας μην πάω στη διαδικασία αυτή. Και αφού τα είπε και έξερε, γιατί λέει τώρα ότι δεν γνωρίζει την υπόθεση και θέλει να ενημερωθεί και πέρα αναβολή. Πραγματικά. Στέριο. Έχει βγει, δηλαδή, αν ήμουν ο δικηγόρος του Ίσου Λούκου, θα έλεγα, καλά, την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσατε για την υπόθεση στην τηλεόραση. Υπόθηκε. Α, ωραία. Ποιο? Αυτό που λέμε τώρα. Υπόθηκε, εντάξει. Άρα, μπούμεραγκ. Ανάποδα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι. Ο Αλέξης Πούγιας το ανέφερε αυτό. Φίλος μου. Πώς γίνεται ο Μπαλτάκος τόσο καιρό στην τηλεόραση που δεν είχε την υπόθεση και τώρα ζητάει αναβολή, να μην αναβληθεί, λέει. Ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος. Δεν θέλω να μιλήσω για πολύ μεγάλο. Όχι, έχει γίνει πολύ μεγάλο παρασκήνιο με όλο αυτό που έγινε το Σάββατο με τα έγγραφα που πάλι ο Άρης. Ήταν ο Άρης πάλι. Δηλαδή, πραγματικά, ο συνάδελφος που είχε μαζί του τυχαία μια υπόθεση που δεν είναι πολύ ιδιοκτησία εδώ μεταξύ, θα το πούμε και αυτό. Αυτό με τη Βέρεια και που υπόθηκε και το όνομα του Άρη και υπάρχει μια απίστευτη παραπληροφόρηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όχι από τους δημοσιογράφους. Ναι. Όχι από τους δημοσιογράφους, να το σημειώσω αυτό. Απλά και οι δημοσιογράφοι, ενώ το ξέρουν, δεν διορθώνουν αυτόν που λέει την μπούρδα. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αυτό που έχω να πω πάντως σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη είναι ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε ο ΠΑΟΚ, ότι θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα και θέλουμε να κάνουμε. Είναι σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι ούτε γονατογράφημα, ούτε. Γονατογράφημα, ωραίο. Ούτε θα καταρρεύσει χάρτινος πύργος, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει νέα αναβολή σήμερα. Η Ξάνθη προσπαθεί να πάρει νέα αναβολή σήμερα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι σήμερα, αν δεν πάρουν αναβολή. Μπλινγκ μπλονγκ. Δεν νομίζω, Χρυσάνθε. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ νομίζω ότι είναι γονατογράφημα. Το σκεπτικό της απόφασης. Για το σκεπτικό της απόφασης δεν λέτε τίποτα. Λέτε όλο ο Αρκούδης, η Μαρούπα. Για την ουσία. Για την ουσία. Καλπαζίδι της μεταφορές, το παραμικρό. Τέλος πάντων. Είναι σκευωρία. Σκευωρία δεν είναι. Είναι σκευωρία. Είναι για γέλια. Ναι, τώρα πήγαμε στο άλλο. Κακουργηματικές για το αν πήραν σωστά τα στοιχεία. Πάμε σε τέτοια ζητήματα. Δεν θα τελειώσει, Χρήστα, ποτέ αυτή η ιστορία. Εγώ λέω θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Απλά η αφαίρεση βαθμών. Γιατί ακόμα δεν θα γίνει φέτος. Θα γίνει του χρόνου. Αυτό. Αυτό εννοώ. Εικασία πάλι κάνω, γιατί δεν ξέρω. Βασικά δεν πρέπει να λέμε για αυτό. Αφού πήγε στο διοικητικό εφετείο, λέει, θα πάει κάτι. Ναι, εντάξει, πήγε. Η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Δεν είναι, δεν. Τι. Δεν. Όχι, υπάρχει και εδώ το δεν. Θέμα. Δεν ξέρει, Κώστα, γιατί δεν. Γιατί δεν είναι κατά αθλητικής απόφασης. Α, μπράβο. Αν όμως βγει σήμερα η απόφαση, μετά ούτε διοικητικό εφετείο υπάρχει. Κατάλαβες. Και πάει για τη σύνθεση της ΕΕ. Δεν πάει για απόφαση. Και καλώς πάει, Χρυσάδε. Καλώς πάει. Και καλά κάνει και το παλεύει. Δεν έχει καμία ελπίδα όσον αφορά την υπόθεση, να ξέρεις, αυτή κατά αυτή τη πολυδιοκτησία. Δεν το ξέρω. Και γι' αυτό προσπαθεί να τη βρει από αλλού. Όχι. Οκ. Θεμητό. Εγώ ικανοποιούμαι σαν Στέργιος που βλέπω στην πρώτη φάση ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να κυνηγήσει μέχρι τέλους την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άργησε, Στέργιο. Πέρασε 1,5 μήνας, έβγαλε την απόφαση. Άργησε, και μετά. Φυσικά. Και μετά το θυμήθηκε. Και μετά θυμήθηκε ότι η σύνδεσή της δεν είναι σωστή. Θυμάστε, είχαμε πει την πρώτη μέρα το εσύ το έλεγες. Αν την πρώτη μέρα. Ότι εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ δεν θα άφηνα την Επιτροπή αυτή να δικάσει. Αν την πρώτη μέρα. Η λέξη γιάμπαλο θα ήταν λίγο. Όχι γιάμπαλο απλά. Παρ' όλα αυτά. Αλλά το άφησε ο ΠΑΟΚ. Κακό. Ο Ιβάν που πληρώνει του νομικού, του νομικού του άφησε αυτού εδώ πέρα και είπαν αυτά τα οποία είπαν. Τέλο πάντων, θα το δούμε πώ θα κινεί. Είναι σημαντικό να δούμε. Εννοείται στην εκδίκαση, θα τον ακούσουμε να μας πει τα γύρω-γύρω και τι γίνεται. Αλέξη Κούγιας και Σουλούκου και Μπαλτάκος. Με έπεισε η Σουλούκου, την είδα στο One Film, με έπεισε. Να ξέρεις. Γιατί... ρε Χρήστα, Στέργιο δηλαδή. Το είδα, λέει, στο καλά, One. Φίλε, εδώ είδα τον Μπαλτάκο στο Open να λέει κυριολεκτικά ό,τι να είναι, έλεγε. Δεν, δεν μπορεί να πει και σαν δεξί ό,τι να είναι, ό,τι λέει ο Μπαλτάκος. Ναι, όχι, όχι. Γενικότερα δεν μπορεί. Θα σου πω, είπε ένα άρθρο που δεν υπάρχει. Που δεν υφίσταται. Είπε έλεγε, του συντάγματος έλεγε για συγγένεια. Έλεγε για συγγένεια, ενώ η ουσία είναι το παρέθετο πρόσωπο. Αλλά το κυριότερο στον Μπαλτάκο. Ο κύριος Παναγόπουλος, λοιπόν, και έτσι φτάσαμε και σε αυτά που έγιναν και τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν σε καταστάσεις σε άλλα μέσα ενημέρωσης διάφορα ζητήματα να προκύψουν. Ναι. Ο κύριος Παναγόπουλος. Γιατί από λοιπόν, εκεί ξεκίνησε. Ο κύριος Παναγόπουλος είπε για πολυιδιοκτησία, λοιπόν. Βέρειας και Άρη. Αν θυμάσαι, το σχολίασα εδώ στην εκπομπή. Ναι, ναι, και είπα ότι δεν υπάρχει θέμα πολυιδιοκτησίας Βέρειας Άρη. Γιατί τότε ο Άρης ήταν. Ερασιτεχνικό σωματείο, αλλά και η καταγγελία δεν αφορούσε πολυιδιοκτησία. Απλά επειδή η Βέρεια από μόνη της είναι αδύναμη να παίξουμε Βέρεια κτλ., βάζουμε Άρη. Τότε λοιπόν, το θέμα για το οποίο κλήθηκε σε απολογία
Η Βέρεια ήταν μετά από καταγγελία των Τρικάλων. Σωστά. Γιατί όταν ο Καρυπίδης πούλησε τη Βέρεια στον Παπαδόπουλο, όπως τον έλεγαν τον κύριο εκείνο, δεν είχαν ενημερώσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όπως όφυλαν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι μια παρόμοια κατηγορία με αυτή που έχει η Ξάνθη αυτή τη στιγμή. Η Ξάνθη είχε ενημερώσει για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, δεν ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Ναι. Έτσι. Τότε λοιπόν δεν είχαν ενημερώσει εγγράφως όπως όφυλαν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο είχε κάνει καταγγελία η ομάδα των Τρικάλων. Ούτε πολυδιοκτησία, ούτε Άρης πουθενά, ούτε μπούρδες. Φυσικά ο Παναγόπουλος. Μα δεν υπάρχει Άρης πουθενά. Ούτε κλήθηκε ο Άρης, ούτε υπήρξε πολυδιοκτησία Άρη. Γιατί πάρα πολύ απλά θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί ο Άρης τότε ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχε δικαίωμα λοιπόν ο Καρυπίδης να έχει και τον Άρη στη ΓΑΜΑ Εθνική, που δεν τον είχε. Τον Αριστέχνη. Ο Ερασιτέχνης δηλαδή. Το αριστερικό τμήμα δηλαδή. Μπράβο, και τη Βέρεια. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά κλίση, γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά καταγγελία, γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά εκδίκαση, γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν όμως οι μπούρδες, οι εντυπώσεις. Επειδή ο άλλος έχει θέμα με τον Άρη, έβγαινε και λέει γι' αυτό. Το είπα και τότε. Τρεις δημοσιογράφοι δεν λένε τίποτα. Όχι. Στα ραδιόφωνα της πόλης ακούω συναδέλφους να λένε για πολυδιοκτησία. Δεν τιμωρήθηκε τότε ο Άρης να λένε. Έχω μπροστά μου και το χαρτί που έδωσε ο συνάδελφος στον Κούγια. Μου το έστειλε. Το χαρτί λέει αυτό που λέω ακριβώς. Την καταγγελία των Τρικάλων κατά της Βέρειας. Της Βέρειας και μόνο. Και την απόφαση. Ότι απορρίπτεται. Ότι δεν ισχύει. Ότι ενημέρωσε δηλαδή. Με κάποιο τρόπο. Και ενημέρωσε και για τη μεταβίβαση. Η δευτερολογία του Κούγια τώρα. Τι? Πολύ καλή. Η δευτερολογία. Εάν Ξάνθη και ΠΑΟΚ δεν πάρουν πίσω την προσοχή στα πολιτικά δικαστήρια, είναι αποβολή από το πρωτάθλημα. Λέει τώρα στο δικαστήριο. Φυσικά. Με ποια στοιχεία ο Χρήστανθος μας ενημερώνει ότι είναι σοβαρή υπόθεση και δεν είναι γονατογράφημα, είναι νομικός ή ξέρει κάποια άλλα στοιχεία, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Ιωάννη, διαβάζω πάντα, πάντα όλες αυτές τις υποθέσεις. Διάβασα το πόρεσμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επίσης, ο Χρήστανθος στις 20 Νοεμβρίου του 2019, Ιωάννη, όταν κοροϊδεύατε και μου λέγατε τρεις φορές και τέσσερις και μπαίνατε στο SDNA και μου γράφατε από κάτω τρεις φορές, πέντε φορές, έξι φορές, άσχετε κτλ., είχε ενημερώσει για την υπόθεση. Είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι ετοιμάζεται να βγάλετε τις άρισες, τις μακεδονικές άρισες που τις βγάλατε και ετοιμαστείτε για το ποδοσφαιρικό remake του Κόκκινου Ποταμιού. Τότε λοιπόν μπες και δες όλα τα σχόλια, μπορεί να γράψεις και εσύ κάποιο σχόλιο στο blog μου στο SDNA τι ακριβώς γράφατε, φίλε Ιωάννη. Επίσης στην πορεία των πραγμάτων είναι σοβαρά τα θέματα αυτά και αποδεικνύεται ότι είναι σοβαρά γιατί η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα θέματα. Έχει να κάνει με το γύρω-γύρω, το καταλαβαίνω. Να βγάλω άχυρη την Επιτροπή, ο Γαρκούδης, η Μαρούπα, η Νίντζα, όλα αυτά γιατί δίνουν και δικαιώματα. Εντάξει, και αυτό ουσία είναι γιατί όταν μια Επιτροπή Χρήσανθε είναι περίεργη, πώς μπορείς να έχεις αξιόπιστη απόφαση. Σωστό. Έτσι, και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και υπερασπίζεται. Ναι. Αλλά 1,5 μήνα ο ΠΑΟΚ έλεγε δεν υπάρχει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται κάτι υπάρχει. Έσκασαν στα γέλια όλοι στην αίθουσα με το αυτό ακριβώς. Κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο. Επειδή νωρίτερα είπε για τον συνάδελφο. Εντάξει. Για το παιχνίδι, στο ΠΑΟΚ κλάσμα. Που έδωσε τις τέτοιες, ναι. Έχει τοποθετηθεί ο συνάδελφος εχθές. Ναι, πες το. Όχι, να μιλάμε και με ονόματα. Έχει όνομα. Ο Γιώργος Κουβεντίδης, ναι. Και είπε. Θέμα συζήτηση ήταν μια απόφαση που αφορά μόνο τη Βέρεια και τη μεταβίβαση του μετοχών τη που έκρινε η Επιτροπή. Δεν αφορά καμία άλλη ομάδα. Όταν ο Κούγιας κατάλαβε λάθος και είπε η υπόθεση Άρης και Βέρειας τον διέκοψα και του επισήμανα η υπόθεση μόνο της Βέρειας. Δεν αφορά τον Άρη υπόθεση. Μάλιστα. Στο τέλος ο Κούγιας αναφέρεται στην υπόθεση της Βέρειας αφού κατάλαβε τη διόρθωση. Όλα αυτά ακούγονται στο βίντεο. Πολύ ωραία. Λέει ο συνάδελφος, ο Γιώργος Κουβεντίδης. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι όφελα να το διαβάσω γιατί. Μα είπα κιόλας ότι δεν είναι ευθύνη το δημοσιογράφο. Το είπα. Το είπα, δεν το είπα Κώστα. Εσύ ναι, το είπες, το αλλά. Είπε, το είπε. Αυτοί που μας ακούνε δεν καταλαβαίνουν όλοι τι λέμε καμιά φορά και εντάξει. Λεκτική αντιπαράθεση ναι. Κούγια Μπαλτάκου στη διάρκεια ναι, της διαδικασίας. Θα σου πω το εξής, ότι πάρα πολλές φορές και στο μέσο του συναδέλφου, πρώην πλέον μέσο, γιατί έκλεισε σήμερα ο Αρένα. Δυστυχώς. Δυστυχώς ακριβώς, γιατί είναι πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι μένουν, δεν θα πω στο δρόμο, αλλά μένουν χωρίς δουλειά. Οι πιο πολλοί φίλοι μας. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχω ακούσει παραγωγούς ραδιοφωνικούς να λένε πολυδιοκτησία Άρη και ΠΑΟΚ. Θα μου πεις,
Άρη και Βέρειας. Έχω ακούσει να παίζουν το θέμα αυτό που λέει ο Παναγόπουλος. Έχω ακούσει το να φιλοξενεί το Παναγόπουλος σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και να μην του λένε τι είναι αυτά που λέτε, δεν ισχύουν αυτά. Αλλά να τον αφήνουν να τα λένε, να τα λέει. Έτσι όμως δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Και το θέμα έπαιζε Βέρειας. Στη Φόρτσα πάντως στο πρωτοσέλιδο, Άρη Βέρειας έγραφε στην πρώτη σελίδα. Δεν έγραφε μόνο Βέρειας. Υπάρχει δηλαδή αυτή. Εντάξει, επειδή είναι άριστο, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν υπάρχει ένα θόρυβο, ότι ο θόρυβος έγινε χωρίς να υπάρχει ένας λόγος. Αυτή τη στιγμή και μεγαλομέτωχος της Βέρειας. Και μεγαλομέτωχος της Βέρειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διακοπή. Γνωρίζω εγώ. Μια αφού λέει μαλώνουνε, λέει μαλώνουν, όμως μαλώνουνε στα διαδρόμους. Μήπως μαλώσανε πριν. Του λέει εσύ πώς θες να κάνεις αγόρευση αφού δεν ξέρεις την υπόθεση. Και λέει ο Μπαλτάκος, εγώ λέει ξέρω όσα θέλω και όσα πρόλαβα λέει να μάθω τα ξέρω. Και μετά μίλησε η δικηγόρος του Ολυμπιακού, η κυρία Σουλούκου και ο κύριος Τσιρώνας. Αυτά Κώστα είναι πριν διακοπή, τώρα είμαστε στη διακοπή. Ναι, εντάξει, δεν τα είπαμε. Ήταν μισή, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Μισή ώρα διακοπή ήταν. Παιδιά, περιμένετε. Έλα, ρε Χρήστα, τώρα. Έχω το κορυφαίο μήνυμα. Ναι. Το κορυφαίο μήνυμα. Το κορυφαίο μήνυμα. Α, το κρίνουμε εμείς από τη 20ετία. Ναι, τι φοράς τώρα. Όχι, όχι, περίμενε. Θα καταλάβετε, είναι για Ζαγόρα αυτό. Ναι. Λοιπόν, δες τι ώρα είναι, 12 και 28. Ναι, και 29. Το στέλνει ο φίλος μου, ο Αντώνης Παναγόπουλος. Χρήσανθε. Ξέρεις τι διαδικασίες απαιτούνται για να αλλάξει κάποιος επίθετο. Δεν αντέχω άλλο. Ωραίο. Είσαι κορυφή. Ωραίο. Είσαι μας. Κορυφή. Καλό, αλλά όχι του κορυφαίου της εποχής. Είσαι κορυφή. Έλα από τώρα να σου δώσω εισιτήριο για το Άρης Ατρόμητος. Έλα, είχα. Είσαι κορυφή. Δεν θέλω, Αντώνη, τέτοια πράγματα, ρε. Φίλε. Ναι, τον έφαλα στο Παναγόπουλο. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Στέλιο. Θα πάμε Κώστα μετά το διάλειμμα. Μια μισή διάλειμμα. Ο άλλος μου λέει, μήπως έχει πυρετό ο Στέργιος. Μιλάει για τα πέναλτι που ζητάει και συμφωνεί μαζί μας. Μήπως είναι. Στέργιο, πώς είσαι άρρωστο. Παιδιά, έχω αποδείξει ότι ό,τι βλέπω το λέω, εντάξει. Δεν έχω. Εδώ για τον Κάκο το λέγανε. Παιδιά, λέει, το είπε ότι και τα δύο είναι πέναλτι. Μήπως λέει, έπαθε κάτι. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος, πες το φίλο σου. Δύο από τα τέσσερα. Ναι, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος, ξέρετε, Κώστα, να αυτοξευθυλιστώ δημοσίως και να πω δεν υπάρχει πέναλτι. Εδώ το πόδι δεν το. Δεν, όχι. Ναι, αλλά για το χέρι στο Αλκαζάρι είπε ότι δεν είναι. Σωστά νομίζω. Σωστά δεν είναι. Σωστά και εγώ λέω ότι. Σωστά και να σου πω κάτι, αυτοί που στέλνανε copy-paste στο Λαμπαουτάρι και τα χέρια και τα πάντα το βάλαμε αυτό. Γιατί είδαμε ότι δεν είναι. Από το 10. Το 10 έβαλε Mars πέναλτι τη Κυριακή και δεν έβαλε. Καλά, το 10 ναι. Το Λαμπαουτάρι δεν το βάλε. Το συγκεκριμένο. Αλλάξαν γραμματοσυρά, Αστέριο. Είδηση αφορά την ΑΕΚ. Απορρίφθηκε η έφεση. Μένουν οι δύο αγωνιστικέ και κλεισμένο των θυρών. Λοιπόν, Αϊκάρα δεν μας έγινε. Αϊκάρα πήρε και κύπελο Ελλάδα. Κύπελο χθες στο μπάσκετ. Τώρα είναι σε διακοπή. Στο Χαριλάου. Και πρόκριση στο χάντμπολ. Κώστα. Πρόκριση στο χάντμπολ στην Ευρώπη. Αϊκάρα σε αγαπώ, Βασίλισσα. Κύπελο. Σφαγή στο μπάσκετ, σφαγή στο Χαριλάου. Όντως το λένε. Στο μπάσκετ σφαγή. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι είχε σφαγή και στο ποδόσφαιρο εναντίον του. Εγώ διάβαζα τα σχόλια σε ενωσίτικα κτλ. Κοιμούν και νερεύοντα. Ξέρεις τι γινότανε. Και μούντο και νερεύονται, Κώστα. Παιδιά μας χτυπάνε και. Κάθε άσχετο, άσχετο. Όχι, άλλαξε. Μην κρύβεστε. Τα λέμε και εμείς τώρα. Ο κάθε άσχετο. Έλεγε παιδιά λέει. Παιδιά λέει τι απίστευτο λέει και οι Αριανοί λέει κράζουνε απίστευτο για την Τσέ και τέτοια Χρήστανθε. Λένε οι φίλοι τη ΑΕΚ. Έχουν και παράπονα, ναι. Ο Κούγιας λέει, κάτσε να το βάλουμε όλα την αρχή. Όχι, όχι, να πούμε όλα, να πούμε όλες τις θέσεις. Γιατί βλέπω, εδώ βλέπω στο Sport 24 το live. Μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις. Το οποίο περίμενε, όχι μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε την απόφαση, μάλλον για το αν υπάρχει όχι αναβολή. Ο Μπαλτάκος είπε πως ο κύριος Χατζησαβάογλου κάνει αγόρεση και θα πρέπει να κάνει και η πλευρά του ΠΑΟΚ. Τότε ο κύριος Κούχης το ρώτησε, αφού εσύ δεν γνωρίζεις την υπόθεση, με τον κύριο να τον παντάει. Αυτά πρέπει τα γνωρίζω. Δεν πρέπει να υπάρξει αναβολή. Από τις 27 Ιανουαρίου οι εκλεκτοί είχαν το διατακτικό και το πόρισμα. Ήξεραν την πλειοψηφία και τη μειοψηφία και δεν μπορούσαν να έχουν κάνει την προεργασία για να γνωρίζουν αν είναι η αίτηση ακύρωσης. Το διακύβευμα ήταν η διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Έπρεπε να έχουν κάνει τη διαδικασία και να κινηθούν αντανακλαστικά μόλις έλαβαν το σκεπτικό. Έστω τα 2-3 βασικά σημεία της ναυαρχίας της υπόθεσης. Ζητάμε να απορρίψει την αίτηση αναβολής στο όργανο που μεταβιβάζει την υπόθεση για να επιβάλλει τις ποινές. Πουθενά στο δικονομικό κώδικα δεν αναφέρεται ότι θα επανακρίνεται την απόφαση, λέει η Σουλούκου. Οι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναφέρουν στα διοικητικά δικαστήρια. Εδώ δεν τα χρειάζονται. Επιμένουμε ότι πρόκειται για παρελκυστική τακτική. Έχω και. Ο Τσιρώνας, σαν κι άλλο δικηγόρο έχει. Ναι, αυτό άκουσα τον κύριο Καλτσάς, νομικός Ξάνθης καθηγητής, είχε μάθημα στην Κομωτινή. Θα μπορούσε να το προγραμματίσει.
Ο Σεβαστός. Ζήτησε αναβολή γιατί η Ξάνθη πάντως... Καθηγητής είναι. Φίλε, σέβεται τα παιδιά που είναι το μαθηματικό. Τα παιδιά καθηγητής είναι, τι να κάνει. Η Ξάνθη δεν πάνε ποτέ, δεν έχει πάει κανένας ποτέ. Λείπει ο δικηγόρος του ένα, λείπει ο δικηγόρος του άλλου. Έχει πόνο ο Πιαλόγλου, δηλαδή ήμαρτον. Έχει κάτι κούγες και τα λοιπά. Μην ξαναπαρέμβεις. Αυτά πήγα να πω και με κόψατε. Τα για ίδια. Δύο μέρες. Έλεος. Αν δεν πάρετε απόφαση, λέει ο Κούγιας, θα ναι. διακοπεί το πρωτάθλημα την 1η Μαρτίου. Σωστό. Δεν θα μπορεί, θα υπάρχει εκκρεμωδικία και δεν θα μπορεί να επικυρωθεί η βαθμολογία. Ωραία. Ο Κούγιας, ως τι πήγε εκεί. Προς την παρέμβαση. Κούγιας, φίλε, έχει άκτη με σουζάνες και τέτοια τον λένε. Τώρα θα τα πληρώσουν όλα αυτά που με τον Αλέξη μας. Λοιπόν. Ομάδα που ασκεί αγωγή έτσι ασφαλιστικό μέτρο τιμωρείται με απόφαση Επιτροπής Διοντολογίας με προειδοποίηση και μετά με απαγόρευση των εγγραφών. Τώρα εδώ αν ήμουν στεριός θα έλεγα. Η Επιτροπή Διοντολογίας είναι η ίδια. Με πέντε δικηγόρους πήζατε είναι η Ξάνθη στην επιστροφή. Στην επιστροφή στην επιτροπή. Και ο Έκτος που είναι, γιατί έλειπε ο Έκτος. Η κυρία, διαβάζω, Σωρίνα, ωραίο όνομα. Σωρίνα Παπαδοπούλου. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Χάρης Δασκαλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης και Γιώργος Στράτος. Πεντάδα, All Star. Φίλε. Επειδή είπε ότι η Ξάνθη δεν πάει με δικηγόρο, που είναι η Ξάνθη. Είπε ότι είναι με πέντε. Με πέντε. Αναβολή γιατί λείπει ο καθηγητής Πανεπιστημίου, λέει. Ο Καλτσάς. Εντάξει, παιδιά, διδάσκει τώρα. Δηλαδή, έλεος. Θα αφήσουμε το γάμο τα παιδιά μας. Το μέλλον. Το μέλλον της χώρας. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε στο break και λογικά όταν επιστρέψουμε θα έχουμε απόφαση για το αν υπάρχει. Πέσατε, πέσατε, πέσατε. Απόφαση αναβολή ή εκδίκαση, ρε Κώστα. Άμα δικαστή θα. Καταρχήν να σου πω κάτι. Τι? Η ποινή που προβλέπεται αυτή τη στιγμή από τον Καταστροφικό Τύπο είναι υποβιβασμός, Κώστα. Η τροπολογία, η τροπολογία δεν έχει περάσει το καταστατικό της. Η τροπολογία. Πω. Διάλειμμα. Η τροπολογία αυτή θα λένε, θα ακούσεις άμα δικαστεί και επιβληθεί υποβιβασμός, στη δεύτερη στην έφεση θα λένε. Μια τροπολογία. Απόφαση ναι. Δεν νομίζω, Χρήστε. Δεν νομίζω. Τι θα λέτε, να πέσουμε. Να πέσουμε, αν αποδειχθεί ενοχή να πέσουμε. Δεν θα πέσουμε. Αποβολή. Γάμα αεραστεχνική και ο Ηρακλής από πάνω. Και οι κύριοι της έψιμε εδώ να μας βραβεύουν πάλι. Παιδιά, μην κουράζεστε εκεί στην έψιμη πολύ πολύ. Φωνάξτε τον και εσείς τον πρόεδρο, τον υφυπουργό, όπως η ΚΑΣΤ, να κόψει την πίτα, τον κύριο Βιαννάκη. Αβιανάκαρος, Λευτέραρος, Παλίκαρος. Ο οποίος είναι στη θέση του κανονικά. Ναι, θα έφευγε. Και συμμετέχει και στις επιτροπές για το ποδόσφαιρο. Δεν το φωνάξανε στην ΕΠΟ, στην UEFA. Ποιος το λέει μετά αυτό. Πήγε, μετά. Έλα, διάλειμμα και θα φύγει. Έγινε θόρυβος μετά. Στις 25 που έρχεται ο πρόεδρος του UEFA θα είναι κανονικότατα. Κάτσε να σου πω για τη μεγαλύτερη διπλωματική σχέση της χώρας 40 χρόνια. Θα μου πεις μετά, έλα. Την ΑΟΣ που κάνει τουρκολιβικό σενάριο. Δεν θα μας τα πει η κυρία Μαρούπα. Χάσαμε την Κρήτη. Πάρε τη Μαρούπα. Την Κρήτη. Άρα δεν παίζει όφη η Ευρώπη. Δεν παίζει όφη η Ευρώπη δηλαδή. Εντάξει, βγήκαμε UEFA. Λοιπόν, διάλειμμα. Εγώ σας είπα το break και η απόφαση. Λοιπόν. Βγήκε. Λοιπόν. Την προσοχή σας, ένα-δύο. Ο Ηρακλής είναι αλφαεθνική. Μπήκαν και πάλι στην αίθουσα πριν από 5 λεπτά. Πήρε με λίγο, κάτσε με σε πάρει. Να! Η πιο σωστή απόφαση που θα ικανοποιήσει όλο το φίλο στον κόσμο. Δεν ήταν αυτή, μόνο αυτή. Το ότι δεν είπε Κώστα ότι ο Ηρακλής εξασφάλιζε την άνοδό του. Μαθηματικά. Και δεν το λέω ειρωνικά, εντάξει, είναι γεγονό. Στεριό. Πάμε να πούμε την ήδη στα μάτια. Πάρ το 0 και τα λέμε του χρόνου. Λοιπόν. Μαζί θα παίζετε. Στη Β' Εθνική. Όχι, στη Β' Εψημή. Πολύ καλό. Από τον Χρήσανθο Μπένι Χιλ Τσαλτίδη. Λοιπόν, αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα πάει η εκδίκαση, η υπόθεση θα πάει η αναβολή για Παρασκευή το πρωί στις 9.30. Σε εκείνο το σημείο διαφώνησε ο κ. Αλέξης Κούγιας που λέει: έχω άλλο δικαστήριο εκείνη τη μέρα. Βέβαια. Έγινε αντιπρόταση από τον αθλητικό δικαστή για την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Να πες πάνω στην εκπομπή μας δηλαδή. Έτσι. Βέβαια, ναι. Και μετά από κάποιες μικροζυμώσεις. Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έκλεισε. Θα ξεκινήσει και πάλι και η διαδικασία. Άρα αναβολή. Περίμενε. Το μάτς την Κυριακή. Περίμενε. Κανονικότατα. Είναι ό,τι πρέπει, Κώστα. Δηλαδή. Γιατί σου λέει. Αν εκδικαστεί σήμερα. Ναι. Εγώ μέχρι την Τετάρτη πρέπει να βγάλω απόφαση. Σωστό. Πέμπτη. Γιατί είναι επιβολή ποινών. Μην το ξεχνάς. Σωστό. Δεν θα τη δει όλη την υπόθεση από την αρχή. Λέω εγώ. Ναι, ναι. Ο Πάοκ λέει και ξανά θα τη δει από την αρχή. Εγώ λέω δεν θα τη δει. Ναι. Είναι μόνο επιβολή ποινών. Ναι. Και θα κάνω. Θα πω δηλαδή, υποβιβάζει το ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή θα παίξει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σωστό, σωστό. Ή θα πω αφαίρεση βαθμών, όχι υποβιβάζεται. Θα πάω δηλαδή με τη βάση της κυβέρνησης κτλ. Και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έλα εδώ την Παρασκευή. Θα εκδικάσω την Παρασκευή. Θα περάσει το παιχνίδι την Κυριακή. Θα δούμε και τι θα γίνει στο μάτς. Ναι. Και γκτουπ. Θα γίνουν και εκεί τα όρια. Και μετά γκτουπ γκτουπ. Και μετά ο χαμός.
Άρα μια χαρά είναι αυτό το Παρασκευή. Τι ωραίο. Εν τω μεταξύ υπάρχει άλλη είδηση. Προσφυγή του Ολυμπιακού που Κώστα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, επειδή ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη προσέφυγαν στο διοικητικό εφετείο που είναι πολιτικό δικαστήριο και δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για αθλητική διαφορά. Πρόσεχε λίγο φίλε. Ποια είναι η ομάδα που έχει πέσει κατηγορία για αυτό το θέμα? Ο Ηρακλής! Ήρα! Έπεσες από τη Β' στη Γ' νομίζω. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό ήταν από τη Β' στη Γ'. Είχες πέσει. Επίσης θέλω να εκφράσω ναι. την οργή μου για τη διαιτησία χθες στο βόλεϊ. Το είδες τι έγινε. Ποιο βόλεϊ ρε Κώστα. Να διευκρινίσουμε λίγο, είναι σημαντικό. Ναι, πες. Ναι. Ότι αυτό που είπαμε για Παρασκευή στις 12 αφορά τις υποθέσεις της Ξάνθης. Ναι. Η υπόθεση από ό,τι διαβάζω τώρα στο Sport DNA για την πολυιδιοκτησία. Ναι, ναι. Αναβολή λέει επαορίστων. Επαορίστος. Διαβάζω. Στο Sport DNA θα βγάλουμε και τον Γρηγόρη σε λίγο. Που είναι εκεί στην αίθουσα να μας τα πει. Εντάξει. Απλώς εγώ. Αυτό που διαβάζω το λέω. Αυτό γιατί. Αναβολή επαορίστου για την υπόθεση πολυδιοκτησίας. Γιατί. Τι εννοεί επαορίστου. Για την άλλη εβδομάδα δηλώνει ότι θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης. Και πρώτος, και τέτοια. Ναι. Απ' τη μία γράφουν για αναβολή επαορίστου. Και απ' την άλλη για την άλλη εβδομάδα δηλώνει ότι θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης η πρόεδρος κυρία Τσαγκιά. Άρα την άλλη εβδομάδα τι σημαίνει αυτό που λέει ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος 2019-2020. Στέργιο. Τρίτος θα βγει Κώστα. Λοιπόν, μετά την αφαίρεση βαθμών. Ναι, ναι, καλά. Δεύτερος, εντάξει. Η υπόθεση της Ξάνθης σε 4 μέρες. Άρα πέφτει η Ξάνθη σε 4 μέρες. Άρα αυτό που λέγαμε τελικά. Αορίστως γράφουν και τα άλλα site για την πολυδιοκτησία. Θα βγάλουμε σε λίγο τον Γρηγόρη που είναι στην αίθουσα. Άρα ποτέ. Όχι, ρε Κώστα. Τι όχι, ρε Κώστα. Θα περιμένει τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά θα την εξετάσει. Για να αλλάξει και ο κανονισμός της ΕΠΟ. Για να μην πέσουνε. Πήρα ολέ. Πω. Μόνο η Ξάνθη θα την πληρώσει πάλι. Αυτό που λέγαμε τελικά από την αρχή, αυτό που λέγαμε, αυτό θα γίνει. Λοιπόν. Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου προτείνει πρόεδρος να εκδικαστεί υπόθεση της πολυδιοκτησίας. Πότε? Δευτέρα 24 Ιανουαρίου. Αυτήν. Φεβρουαρίου τώρα. Τι αορίστος τότε. Τι αορίστος. Αντί για την Παρασκευή. Στην αρχή έτσι βγήκε τώρα. Προτείνει. Διαβάζω ότι βγαίνει από την αίθουσα. Δεν είμαι στην αίθουσα, γι' αυτό και θα βγάλουμε τον Γρηγόρη. Μήπως εννοεί του 2029. Γιατί έχουμε 20 τώρα. Καλό Κώστα, πολύ καλό. Δηλαδή. Πάγωσε. Λοιπόν, εντάξει, ρε Στέργιο. Πάγωσε το δωμάτιο. Στέργιο. Ασχοληθείτε με την ουσία. Εμείς ασχολούμαστε Κώστα με το Πάκο Ολυμπιακό. Πάκολε. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. Πάντως, πώς τα φέρατε έτσι, ρε φίλε, ναι, να ρε, παίζει ο Ολυμπιακός με την Άρσεναλ. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο τυχερός. Πόσο τυχερός. Πόσο τυχερός. Ο Σαββίδιστη. Τι τυχερός, αφού ο πρόεδρος είπε όλα. Ότι μπορείτε να τους κερδίσετε και τους δύο και τους παιχνιδιάδες και τέτοια Στέργιο. Εν τω μεταξύ, ο Άρης που θα ήταν πεθαμένος, κουρασμένος κτλ. Γιογιό την έκανε την ΑΕΚ που δεν είχε παίξει και μάτς. Τι γιογιό, ρε. Τι γιογιό. Τι γιογιό. Κάνει αυτό το λάθος ο Βέλεθ και τρώμε τον γκολ και μετά δεν πέρασαν τη σέντρα. Καλά, και εσύ δεν έκανε σούπερ ευκαιρίες. Καλά, ναι, σωστά. Καλά, σούπερ ευκαιρίες δεν έκανα. Έχω δύο πέναλτι, ρε φίλε. Επειδή είπες την έκανε γιογιό. Γιογιό δεν θα το έλεγα. Πάει μου κάνει γονατιά στον Ιντέγε. Να ουρλιάζεις για τα πέναλτι έχεις κάθε δίκιο, αλλά γιογιό δεν την έκανε. Έκανε φάση. Έχω δει εγώ εκτεταμένα στιγμή ότι δεν έχω δει όλο το μάτς, εντάξει. Εντάξει. Το λέω από την αρχή. Είχε απόλυτη κυριαρχία ο Άρης. Δεν πέρασε το κέντρο η ΑΕΚ. Δεν πέρασε το κέντρο. Κατενάτσιο, κλωτσιά, δεύτερη κίτρινη στο Σβάρνα πεντακάθαρη που δεν τη δίνει. Και μετά στην επόμενη φάση δίνει κίτρινη σε αυτόν που μπήκε τον οικονόμου που δεν έχει κάνει καν φάουλ. Άρα συνοψίζουμε Παρασκευή στις 12 η υπόθεση της Ξάνθης και Δευτέρα στις 12 η υπόθεση της πολυδιοκτησίας. Μετά τον Ντέμπρι. Την Ξάνθη θα τη ρίξουν από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή. Καλή Παρασκευούλα. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα εδώ στην Τρόικα. Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ. 4 αστέρων, 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετη χώρη πάρκινγκ. Σε λίγο τώρα έφτιαξε ο καιρός, Κρυσανθέ. Ετοιμάσου για βόμβες στην πισίνα. 100%. Και φοβερό pool bar. Για κρατήσεις καλείτε στο τηλέφωνο 231-07-23-700 ή στο corneliospalace.gr με K στην αρχή. Σημείο φιλοξενίας αθλητικών συλλόγων το επιλέγουν για διαμονή και διατροφή. Κέντρο απόκεντρο στο Cornelius Palace. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Έτσι. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις του Άρη χθες που λένε για ξεφτύλα. Πρώτη φορά τέτοια λέξη σε ανακοίνωση κτλ. Ναι. Τα είπαμε και χθες το βράδυ εδώ στον Λίμπερο. Κάτι για καραντώνιδες, για κουμπαράκιδες. Απορούμε λέει γιατί πληρώνουμε το VAR
τα πέναλτι τα είδε όλη η Ελλάδα και τέτοια πράγματα. Και απαιτεί ο Άρης ξένους διαιτητές στα ημιτελικά του κυπέλου και σε όλα τα μάτς των play-off. Πραγματικά δεν υπάρχει νομίζω κανένας πλέον που να μπορεί να καταλάβει. Μάλλον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί δεν έχει ξένους διαιτητές ο Άρης. Την ίδια στιγμή στο Λάρισα ΠΑΟΚ μπαίνει ξένος διαιτητής. Συμμνημόνευσα, χρήσανε και στη διάρκεια της μετάδοσης. Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες. Όχι. Πραγματικά ήμουν απολαυστικός. Ναι. Είπα ότι έχει δίκιο ο Χρύσανθος. Είπες. Το να υπάρχει εδώ ο Σέρβος διαιτητής και να μην υπάρχει αύριο, είπα. Στο Άρη ΑΕΚ δεν έχει την πανεπιστημιακή λογική. Φίλε, παίζει ο ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Okay, ένα σημαντικό παιχνίδι. Με τον 14ο. 12ο, τι είναι η Λάρισα αυτή τη στιγμή. 10ο, ξέρω εγώ τι είναι. Κάτι εκεί. Και παίζει ο τρίτο με τον πέμπτο. Ξένοι διαιτητέ παντού, σπίτια μα. Σπίτια του. Φάνηκε όμω γιατί δεν θέλανε να ξέρουν τι στο Άρη ΑΕΚ. Φάνηκε. Κομίνιδε, καραντώνιδε, όλοι οι κορυφαίοι, οι μέτροι, όλοι σπίτια. Τέλος. Υπάρχει περίπτωση τέλος, ο Βάρο ξένο να μην δώσει αυτό το πέναλτι. Το ένα θα δύο τουλάχιστον. Το ένα θα το δίνει, ρε φίλε. Στο τέλος θα θέλουμε VAR για να βλέπουμε το VAR. Εγώ στο έλεγα δηλαδή την αρχή για το VAR αυτό, και νομίζω ότι έλεγα δεν θέλω το VAR. Το VAR το χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Ναι, σε περίπτωση όπως που θέλουν να βρουν κάτι υπέρ της ΑΕΚ, το γυρίζει πίσω ο Ευαγγέλου και βλέπει παράβαση. Σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση υπέρ του Άρη, δεν το βλέπουν. Το χρησιμοποιούν όπως θέλουν, ρε φίλε. Γι' αυτό ο Μελισάν λέει: όχι, δεν θα αλλάξει το σύστημα των ενώσεων και τα λοιπά, με αυτό θα πάμε. Φυσιολογικό είναι το βλέπω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Υπάρχει βέβαια και το άλλο που πρέπει πάντα να το λέμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι και το έργο των διαιτητών δεν είναι εύκολο. Όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπαίνει στα ποδητήρια όποτε θέλει και ο Δημήτρης Μελισανίδης και δεν ξέρουμε τι άλλο γίνεται, όχι μόνο με τους δύο, με όλους τους μεγαλομετόχους. Απ' την άλλη όμως, παιδιά, αφήνεις τα λεφτά και πας σπίτι σου. Δεν είναι εύκολο να είσαι διαιτητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά απ' την άλλη. Ο κόσμος δεν θέλει τίποτα. Ή θα είσαι λοιπόν αυτός που πρέπει να είσαι χωρίς να φοβάσαι απειλές, ή κι εγώ αν ήμουν τις απειλές θα τις φοβόμουν και όλοι μας. Πας σπιτάκι σου, μας αφήνεις ήσυχους και φέρνουμε διαιτητές από την Σερβία, την Τσεχία, την Μολδαβία και από όλη την Ευρώπη. Και από το Ισραήλ. Ο φίλος ο Γιώργος πρέπει να τον κεράσω ή να του δώσω καμιά φανέλα του Άρη, κάτι κτλ. Λέει: ναι, είσαι ναι. Ο μόνος στην Ελλάδα που δικαιώθηκες για το VAR. Σε κανενό στο μυαλό δεν πήγε ότι θα βλέπουν άσπρο και θα αποφασίζουν μαύρο ακόμα και στο VAR. Τους ξεφτύλιζες μήνες πριν ξεκινήσει το VAR. Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει σχετικό άρθρο που περιέγραφα αυτό ακριβώς που έγινε. Και είναι μια πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε τώρα. Δικαιώθηκα και μια φανέλα δώρα στον Γιώργο. Ακούστε το μήνυμα. Λοιπόν. Πολύ ζέστη εδώ. Ναι, έχει ζέστη, ναι. Ξαφνικά. Ναι. Να καλωσορίσουμε. Γιατί είμαι καυτός γι' αυτό. Να καλωσορίσουμε. Τώρα που ο Κώστας. Θα μας πει ναι. Ποια ομάδα βλέπει να κερδίζει στο NBA, το ναι, πρωτάθλημα. Βέβαια. Ποια θεωρεί δηλαδή θα είναι πρωταθλήτρια στο NBA. Φυσικά. Και ποια στην Ευρωλίγκα. Να καλωσορίσουμε στους υποστηρικτές της εκπομπής, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και με καταπληκτικά πραγματικά παιχνίδια, γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Μιλάω για την Interveten. Έτσι. Σούπερ. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια, σλότς από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, Κώστα, μια που είσαι και του αθλήματος. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί και όχι μόνο. Το cash out, το οποίο σκέφτομαι να κάνω πριν το παιχνίδι, λέω γύρω στο 20 λεπτό του όφη ατρόμητος. Θα είναι 0-0 στο ημίχρονο, ρε φίλε, να ανέβω λίγο. Να πάω λίγο πιο πάνω. Μείνει στο 10-2-0. 3 ευρώ θα σου δώσει. Live streaming και φυσικά κάτι πολύ σημαντικό. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Βέβαια. 30 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Interveten. Μεγάλη εταιρεία διεθνούς φήμης. Τεράστια εταιρεία, όπως είπε και ο Κώστας, παγκοσμίως. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ στην Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Έχουμε οριστικά αν είναι Δευτέρα ή όχι. Ναι, αυτό είναι. Δευτέρα. Οριστικά. Δευτέρα στις 12. Άρα τι αορίστος λέγε. Έτσι βγήκε στην αρχή, στην Κρήτη. Από όλα τα site. Μα το βλέπω σε όλα τα live. Και να το τραγούδι το ισπανικό. Μπέσαμε μουτσο. On fire σήμερα ο Κώστας. 24 του μηνός. 24 του μηνός είναι και το θέμα ΕΠΟ Άρη στη FIFA. ΕΠΑ. Παιδιά. Ο Βαγγέλης έλεγε κάτι τριάδες στο All-Star Game εντωμεταξύ. Και 25, ναι. Τους άκουσα και χθες τον τελικό κάτι, Κώστα. Δεν ήταν πετυχημένα. Δεν ήταν όταν οι δυο τους. Καλά, ότι είναι. Όχι, ο Βαγγέλης λέει ωραία. Υπήρξε ναι, σφαγή, υπήρξε σφαγή, υπήρξε ηλία χθες. Λίγο μια ψηλή. Είναι υπερβολικός ο γιατράς. Ναι, είναι λίγο υπερβολικός. Είναι υπερβολικός λίγο, εντάξει.
Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πια. Πλάκα, πλάκα, πήρε τέσσερα τέτοια. Κοίταξε, στον Πόντο είχε βήματα, εντάξει. Και στον Πόντο δε... και δεν τα έδωσε. Ε, καλά, τι του φάνηκε. Στο 56-55 κάνει βήματα ωραία και τη μεταφορά εκείνη που έκανε το. Ναι, αυτό, αυτό. Εντάξει, ναι, κάνει... ε, εντάξει Χρυσάνθη, τώρα ένα. Ε, τι άλλο θε. Όπω λέγε, σου λέει, εντάξει, ρε. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Οι δύο ομάδε εντωμεταξύ τώρα, χθε το ανακάλυψα, μου το είπανε, βέβαια το ήξερα σαν ένδειξη. Έχουν τεράστια κόντρα. Η ΑΕΚ και ο Προμηθέας. Άλλο πάλι. Απίστευτο. Γιατί? Ε, δεν ξέρω. Ξέρω δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τεράστια κόντρα. Ήταν η είδηση της ημέρας, νομίζω. Συγκλονισμένη όλη η πόλη. Έχουν φρενάρει όλη στη Τζιμισκή. Και βάζει φωτιά και στην Αθήνα, κόστα. Ένας, ένας φίλος άλλος μου λέει, τελικά λέει, ο μόνος που την πλήρωσε λόγω πολυιδιοκτησίας ήταν. Ναι. Ο Αρένα. Ο... Άκου. Ε, σοβαρεστείτε λίγο με τέτοια μηνύματα. Ναι. Και εμείς στέλνετε γιατί είναι φίλοι μας τα παιδιά. Εμείς δεν έχουμε. Εντάξει, πολλά ζητήματα. Μπορεί να διαβάζει. Εγώ διάβαζα. Εμείς δεν έχουμε. Είναι ύποπτο ότι κλείνει τη βδομάδα πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, ο καθένας. Ε, αυτό είναι του μάθημα. Να, να πούμε δύο πράγματα έτσι γιατί. Και τα λοιπά. Καταρχήν, εντάξει. Ε, ο Κώστας ήταν κιόλας εκεί, ξέρει ακριβώς τι συνέβαινε. Ε, από εκεί έπειτα εμένα ο ιδιοκτήτης είναι φίλος μου. Και είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας ο Ντίμης. Δεν νομίζω να πει κάποιος το αντίθετο. Ο οποίος μάλιστα οτιδήποτε υποχρέωση δημιουργεί την πληρώνει στο, στο έπακρο. Και αυτό θα κάνει πιστεύω και τώρα. Ναι, βέβαια. Και αυτό τους είπε κιόλας ότι θα κάνει. Ήταν μια απόφαση που υπήρχε στο, δηλαδή εμείς που είμαστε στο χώρο το ξέραμε. Το ήξεραν όλοι. Το ξέραμε. Δυστυχώς. Ότι, ότι πάει προς τα εκεί, έκανε μια επένδυση, δεν του βγήκε. Τουλάχιστον στα μέτρα που ήθελε ο ίδιος να του βγει, έτσι. Δεν είμαστε και μέσα στην τσέπη του, του ανθρώπου. Κουράγιο στα παιδιά. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πολλές, πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι κάποιοι μένουν χωρίς δουλειά, κάποιοι άλλοι ευτυχώς έχουν και δύο-τρεις άλλες δουλειές. Γιατί ο δικός μας ο χώρος έχει αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι όμως ούτε πλάκα να κάνουμε. Όχι, ούτε οτιδήποτε. Και το λέω ακόμα και για αυτούς, γιατί υπάρχουν ένας-δυο μέσα εκεί, οι οποίοι λέγανε και γράφανε ότι θα κλείσει ο Λίμπερο. Γραπτός. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον χώρο. Δεν θα ακολουθήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί έχει γραφτεί το συγκεκριμένο, θα κλείσει ο Λίμπερο. Και αυτό ήταν unfair. Έχει γραφτεί, ε. Φυσικά. Πέρσι τέτοια εποχή. Και, αυτό... με, και με τεράστια δόση έπαρσης. Η βλακεία μας με τεράστια δόση έπαρσης ότι θα κλείσει ο Λίμπερο. Αντί τότε να δουλεύουμε οι ίδιοι, παρακαλάμε να είναι ο άλλος κακός. Φυσικά. Και να κλείσει. Φυσικά. Αντί να δουλεύουμε οι ίδιοι. Σε μια αγορά της Θεσσαλονίκης, επειδή είχα και το ταξίδι που είχα στην Αθήνα και τα λοιπά. Στέργιο, στέργιο το ταξίδι. Που η αγορά της Θεσσαλονίκης είναι συγκεκριμένη. Τα κουκιά. Αλλά θέλει ο άλλος να γίνει πάρτα όλα. Τι τράβηξε χρήση αυτήν την εβδομάδα, πόση δουλειά πάτησες. Η αλήθεια είναι ότι πάτησα τόση δουλειά ώστε να μπορεί όλος ο χρόνος να είναι βιώσιμο. Να είναι στέργιο. Μπορούν να στο πιέσουν δίπλα στο μάρκετινγκ. Στέργιο. Άντε Κώστα. Και υπάρχει και πολλή δουλειά που θέλει follow-up αυτό, στέργιο μου. Στέργιο μου. Οπότε απλά εγώ θα πω ότι είναι κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Για τους συναδέλφους. Δεν το συζητάμε. Τώρα από εκεί και έπειτα. Τώρα όλα τα άλλα. Μπορεί κάποιοι να έρθουν να βρουν στέγη και εδώ. Μπορεί να βρουν σε άλλα μέσα ενημέρωση. Να είδηση. Να είδηση. Θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να κλείνει πάντα ένα μαγαζί και κάποιοι με χερεκακία που λένε αυτοί ξέρεις γνωστοί που πάντα βρίζουν όλους τους δημοσιογράφους ανεξαιρέτως και τα λοιπά και αυτό, όπως και για το Μέγκα που λέγανε και για διάφορα. Κοίταξε, οι επιλογές, έτσι, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν επιλογές, άνθρωποι που δουλεύουν. Οι επιλογές του, απλά επιβεβαιώθηκε και με το εγχείρημα το συγκεκριμένο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κόσμος. Δηλαδή πάρε αυτόν και ναι, θα κάνεις 30%, καλά, πάρε εκείνον και τα λοιπά. Πλήρωσε τους όλους αυτούς και θα γίνει. Αυτό ήταν το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι όντως δεν είναι έτσι τα όντως πράγματα. Άνθρακες ο θησαυρός. Ε, για ορισμένους. Από εκεί και έπειτα τη δυναμική και των δημοσιογράφων και των παραγωγών και των media και των διαφημιστικών και των διαφημίσεων, επιτρέψτε μας στον κόσμο το λέω τώρα αυτό, να ξέρουμε πολύ καλύτερα εμείς ποιος πουλάει, ποιος δεν πουλάει. Ποιος αξίζει τα λεφτά που παίρνει, ποιος δεν αξίζει, οτιδήποτε. Τα ξέρουμε μια χαρά αυτά τα πράγματα. Το λυπηρό είναι ότι κλείνει ένα ραδιόφωνο. Όπως έκλεισε πριν από λίγο καιρό και η Άρης είσαι. Τότε πανηγύριζαν κάποιοι. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και κανένα δυο πανηγύριζαν και εκεί. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί δεν είδαν ότι είναι το επόμενο. Είναι αυτοί που πανηγυρίζουν για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν.
Όχι, εγώ σου λέω για κάποιους οι οποίοι πανηγύριζαν να επιτύχουν. Να του δίνει αξία. Να σου πω κάτι. Αν χτύπα ξύλο, γιατί χτύπα ξύλο είναι, κλείσει η φόρτσα, θα βγουν κάποιοι και θα πανηγυρίσουν. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ντόμινο. Έτσι. Και αφορούν τους πάντες. Όταν έκλεισε η Άρης είσαι, πανηγύρισαν. Το μήνυμα ήταν. Ναι. Και βλέπω, εδώ υπάρχουν εκκρίζανδε συνάνθρωποι μας και Κώστα που πανηγυρίζουν για θανάτους. Καλά έπαθε να μην πήγαινε. Καλά, ναι. Άσε με τώρα. Σωστό και αυτό. Η κοινωνία είναι σάπια, εντάξει. Τέλος πάντων. Κουράγιο στα παιδιά που δουλεύαν εκεί. Εγώ θεωρώ ότι οι ικανοί θα βρουν τον τρόπο. Οι υπόλοιποι θα παλέψουν κι αυτοί για τις οικογένειές τους και για την καθημερινότητά τους. Απλά εγώ θα έχω με όλους όσους κατά καιρούς εύχονται το κακό στον διπλανό. Αυτό είναι ίδιο του Έλληνα. Δεν υπάρχει γιατριά με αυτό, Χρήσανθε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όμως. Συνεχίζουμε. Μαζί μας την πρώτη ώρα και ο Μαρμαρίδης. Το δικό μας μαγαζί να κοιτάξουμε εμείς. Αυτό γίνεται. Έτσι, να δουλέψουμε παραπάνω. Μα ο Λίπερο ξέρεις γιατί έμεινε ζωντανός, που τον ζω και πιο καλά τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Γιώργο, τον Σταύρο, όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα πάρα πολλά χρόνια. Γιατί κοιτούσε μόνο το δικό του μαγαζί. Και δεν είδε τα προβλήματά του, είδε τα ζητήματά του, μαζευτήκαμε λίγο όποτε έπρεπε, κάναμε λίγο τέτοιο, δεν χρωστάει ευρώ. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, δεν έχει. Ναι, ωραία. Το πάπλωμα που είναι του Ντίμη στον Άρη είναι έκφραση αυτή. Ο πλώμα, εκεί. Ναι, μπορεί το πάπλωμα και λίγο παραπάνω για να ξενιτήσουμε κτλ. Εκεί. Γι' αυτό είναι και ζωντανό και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα όσο με έχει εδώ πέρα εμένα. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης έλεγα. Τι ζούμε ρε φίλε. Μια επιχείρηση 100% ελληνική που απασχολεί περισσότερο από 130 Έλληνες εργαζομένους. Όσοι έχετε ψωνίσει από το Μαρμαρίδη. Μετά από αυτό το λόγο που έβγαλε, όντως. Μη με διακόπτε, παιδιά. Στέργιο, τι Μαρμαρίδη, δεν φίλε, κορυφαίοι καλαπεδάρα. Όσοι έχετε αγοράσει προϊόν του Μαρμαρίδη, νομίζω είστε σούπερ ευχαριστημένοι. Όσοι δεν το έχετε κάνει. Όχι, δεν είναι τρελό. Μην τα κάνει αυτά, Ρεκρίζα. Μην τα κάνει. Βάλτε μια κάμερα στο στούντιο. Βάλτε ένα web κάμερα live να δείτε την εκπομπή. Τα ματάκια μου. Ξεκίνησε η διατροφή πάλι μετά από το όριο. Κατάλαβε. Μετά από το όριο που έχω κάνει. Στην Αθήνα, όλα αυτά που έφαγα. Πήγα τον κουμπάρο μου εκεί και τα άμαθα. Υπάρχει Μαρμαρίδης πλέον και στη Τζιμισκή, το κατάστημα. Υπάρχει και το κατάστημα έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπως πάτε για καβάλα στα δεξιά, όπως έρχεστε στα αριστερά. Και φυσικά υπάρχει το marmaridis.gr με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές σε έπιπλα, σε κρεβάτια, σε τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή. Και με καταστήματα στην Αθήνα, όπως μας ενημέρωσε ο Χρήσανθος που πήγε στην πρωτεύουσα. Τρία είδα τουλάχιστον εγώ. Τουλάχιστον τρία είδα. Εγώ έχω δει δύο, έχω να πάω πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Δεν πας Πειραιά εσύ, γι' αυτό εγώ πάω. Εγώ. Μια φορά έφαγα και στο Πασαλιμάνι. Έφαγα στην Καστέλα. Και ένιωσα λίγο. Πολύ ωραίο. Μπροστά στη θάλασσα, πολύ ωραίο ήταν. Στον Βαγγέλη. Και ήρθε και μου μίλησε. Και ήρθε και μου μίλησε ένα, άκου λίγο. Ήρθε και μου μίλησε ένα που κατάλαβε ότι μιλούσα λίγο και μου λέει Θεσσαλονίκη. Λέγω. Ναι. Τι ομάδα είστε? Ηρακλής. Άρης. Λέω Άρης. Α, εντάξει. Α. Αδερφέ μας. μου λέει. Α, εντάξει. Δεν είσαι από τους άλλους. Εντάξει. Όχι, μαζί. Ήταν έτοιμος αυτός. Ήταν, σου λέει, εντάξει. Έτοιμος για μανούρα ήταν. Ναι, για μανούρα. Κάτι θα σου λέγε. Διάλειμμα. Γιατί και εμείς πήγαμε στον Πειραιά με πινακίδες Θεσσαλονίκης. Και εσείς γκρεσινίκο. Ρεσινίκο. Τι να πάρει εσύ, Χρυσά, θα αλλάξει πινακίδες τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Εδώ πώς αλλάζανε άμα είναι από Αθήνα. Γιατί το σπάτε, γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Τόσο βλάκες εμείς, τόσο βλάκες κι αυτοί. Πλέον εντάξει, έχει με το δικό μου το αμάξι πηγαίνουμε. Που είναι πολυτεχνικό. Έψιλον. Έψιλον έχει. Έψιλον κόκκινες πινακίδες, έψιλον. Πω. Μπορεί να άμα πάω στην Τούμπα να τις πάσει κανένα γιατί είναι κόκκινες. Ναι, πες και την αμάξι. Όχι. Για να είμαστε σίγουροι. Ένα. Ναι. Ένα, τι να πω. Ένα πεζό 206 γαλάζιο. Με 307 το παλιό. Το δικό μου. Στέργιο, τι αμάξι έχει. Πινακίδες Σερών. Πασερακάρα, ολέ. Χθες κερδίσαμε και τον κεραυνό Πέρνης. Πώς λέγεται, κεραυνό Πέρνης. Το πήρατε. 1-0 ημίχρονο, 1-5 τελικό. Μετά το 70 βάλαμε 5 γκολ, φορσάραμε. Πήγα στα χωριά σαν την Καλαμαριά με τον Γιάννενο. Όχι, καμία σχέση. 1-0 ημίχρονο, 1-6 τελικό. Και εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή μας στα play-off της Δέλτα Εθνικής. Για να πάμε στη Γάμα. Τη Δέλτα είναι ο Πασερακάρα. Δηλαδή του χρόνου θα είστε πιο πάνω από τον Μπάουκ. Καλό, λοιπόν, μια χαρά, δεν θα πάει τίποτα. Πάω, θα είναι εδώ. Κανονικά. Διάλειμμα για να επιστρέψουμε να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο που ήταν στην επιτροπή να μας πει και τίποτα από τα γύρω-γύρω. Έτσι. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα στην
στην Τρόικα. Πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Είπαμε Παρασκευή η εκδίκαση της Ξάνθης, της υπόθεσης, στις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα, ίδια ώρα στις 12, από το μόνο μελές πειθαρχικό όργανο της Λίγκας, η υπόθεση της πολυδιοκτησίας. Πάω και Ξάνθη μετά τις καταγγελίες του Ολυμπιακού. Οι του Ολυμπιακού θα καταγγείλουν τον ΠΑΟ και την Ξάνθη για την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, όπως είπαμε νωρίτερα. Αναζητούμε τον άνθρωπό μας που ήταν στην όλη διαδικασία σήμερα για να μας πει τι έγινε και μέσα και έξω από την αίθουσα. Ελπίζω να τον έχουμε κοντά μας σε λίγα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε κάτι για ποδόσφαιρο, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στη Λάρισα. Θα μπορούσε να το κάνει και με πιο εύκολο τρόπο, είναι η αλήθεια. Γιατί μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή υπήρχε άγχος. Όποιος λέει ότι δεν είχε άγχος ή έχει λίγο στοιχείο αναισθησίας, έχει βρει τον τρόπο να είναι ζεν όταν το μάτς είναι στο 1-2 και ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά και υπάρχουν 7-8 γιώμες στα τελευταία λεπτά, δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε κάποια φάση μετά το 1-2 που να χρειαστεί ο Ζίβκοβιτς ή άμυνα να κάνουν κάποια επέμβαση, αλλά όταν το μάτς είναι στο 1-2 με επαιτειότητα του ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορείς να είσαι ήσυχος. Ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο βρέθηκε να κερδίζει 0-2. Έμοιαζε ότι το μάτς είχε τελειώσει. Το γκολ του Αγκούστο πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ήρθε σε ένα σημείο φοβερό που η Ξάνθη, η Λάρισα είχε ευκαιρίες. Όχι κλασικές, αλλά είχε το momentum του αγώνα και έδειχνε ικανή να ισοφαρίσει. Το 0-2 λοιπόν κόντρα στη ροή του αγώνα έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου όμως, ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε τόσο πολύ ζεστός και ικανός να πετύχει το 3-0. Η Λάρισα προηγήθηκε σε μια φάση που ο Μαωρίσιο δεν έδειξε καλά την μπάλα, δεν μπορούσε να απομακρύνει. Ήρθε ο νεαρός ο Ηλιάδης στον τεμπούτο του με τη Λάρισα να πετύχει και γκολ. Και από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ απλά διατήρησε το 1-2. Είχε βέβαια κάποιες ευκαιρίες, είχε το δοκάρι στην κεφαλιά του Πέλκα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τους 3 βαθμούς και πολύ σημαντικό επίσης το ότι δεν έχει προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός που θα μπορούσε να προκύψει είτε εις βάρος του Αγκούστο, είτε εις βάρος του Πέλκα, είτε εις βάρος του Γιαννούλη από το αντιαθλητικό για μένα χτύπημα του Παπάζουγλου, που ίσως να μην ήταν για κόκκινη με το γράμμα του νόμου, αλλά πραγματικά ήταν ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα που αν έδειχνε ότι ήταν κόκκινη Κώστα δεν τον έλεγε κανείς τίποτα. Ρεπό εκθέσεις παίκτης του ΠΑΟΚ. Πήγε για ψάρεμα ο Άμπελ Φερέιρα. Πήγαινε. Έχει μια φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό ψάρι σε μέγεθος. Το ψαρέψανε, το αγοράσανε, δεν ξέρω. Γιατί και οι ψαράδες μαζί με τους κυνηγούς φημίζονται λίγο για το πιάτο του ψαρά και τα λοιπά. Ναι. Και σκότωσα 2 καρχαρίες και πάλευα με ένα δελφίνι και το σκότωσα. Και με ένα αγριογούρνο. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Θα επιστρέψουν φυσικά και ο Μίσιτς και ο Μπίσισβαρ που δεν αγωνίστηκαν στη Λάρισα, ειδικά η απουσία του Μίσιτς νομίζω φάνηκε. Ναι. Για το παιχνίδι της Κυριακής, Κώστα, όπου το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ματσάρα, χαμός. Αν θέλεις μπορώ να σε συνοδεύσω να πάμε μαζί στο μάτσα. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να έρθω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Κυριακή στις 7.30. Δεν χάνεται. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εισιτήρια δώσαμε. Δεν θα δώσουμε κι άλλα. Όχι, τελειώσανε. Πρέπει να δώσουμε τώρα. Όχι, που γίνεται χαμός, ρε παιδιά. Εμείς δεν κρατάμε εισιτήρια για να τα δώσουμε τελευταία μέρα να γίνει χαμός. Σωστά. Γιατί μερικοί το κάνουν κι αυτό. Κρατάνε 2 εισιτήρια. Ναι. Και εκεί που είναι ο κόσμος πάνω στην τρέλα του Παρασκευή ή Σάββατο, 2 εισιτήρια δίνουμε. Και ναι, εμείς είμαστε πιο. Παίρνουν 100 μηνύματα. Εντάξει, εμείς θέλουμε πάντα να είμαστε καθαροί με τους ακροατές μας. Ό,τι εισιτήρια είχαμε, τα δώσαμε. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι η πρώτη τελευταία ευκαιρία και είναι η τελευταία ευκαιρία από εβδομάδα δεν θα δίνουμε. Θα βγουν κάποια στιγμή και τα εισιτήρια στο διαδίκτυο. Θα κλάψει η μάνα του Πελέ από την αναμονή. Έχουν ήσυχο το κεφάλι τους όσοι έχουν διαρκείας και όσοι έχουν κερδίσει εισιτήριο από τις εκπομπές του Λίμπερο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο -2 από τον Ολυμπιακό, που κέρδισε περπατώντας τον Πανιόνιο. Νομίζω ότι
του τελευταίου καλόπιστος κατάλαβε το τι ακριβώς συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Κώστα. Δεν γίνεται να πετάς λάσπη στο Βελίδι για τον γκολ που δέχτηκε στην Τούμπα. Που όντως ήταν το λάθος ολέθριο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 3 γκολ σε 9 λεπτά στη Λαμία. Για το ένα γκολ φταίει ο Βελίδης 100%. Τον καθαρίσανε. Ο στημένος, ο έτσι, ναι, που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, αυτό κτλ. Και τώρα ο άλλος. Το να το λέει ο Κώστα, κοίταξε Κώστα. Το να το λέει ο κόσμος. Οκ, okay, δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να βάλει με τον κόσμο. Το να γράφει όμως από συναδέρφου στα πρωτοσέλιδα. Βελίδη ανήκει. Εντάξει, είναι αν μη τι άλλο αλητία. Ναι. Όταν δεν έχει αποδείξει. Είχε ο Βελίδης μια κακή μέρα. Και αλίμονο αν χρειαζόταν ο Βελίδης για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τη Λαμία. Όπως είχε η οποία Λαμία έχασε την επόμενη εβδομάδα 4-1 στην Τρίπολη από τον Αστέρα, χωρίς Βελίδη. Ναι. Και ο Ολυμπιακός την κέρδισε βάζοντας 4 γκολ στη Λαμία, στο ΔΑΚ Λαμίας. Άρα δεν είναι και η Λαμία το πρότυπο της ομάδας, δεν είναι η Λίβερπουλ και ο ΠΑΟΚ βάλει 3 γκολ και τι συμβαίνει. Ναι. Και χθες ο Ολυμπιακός, το Σάββατο μάλλον, πετυχαίνει 3 γκολ σε 5 λεπτά, όχι σε 9 λεπτά. Σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά. Το ένα γκολ είναι δώρο του Κότνικ. Το άλλο είναι δώρο ολόκληρη άμυνα του Πανιωνίου. Το τρίτο που κοιτάει εκστασιασμένη το Φορτούνι. Το τέταρτο είναι από λάθος πάσα του Ρέτσου που νομίζω έχει συγγένεια με το Ρέτσο του Ολυμπιακού. Και διαβάζει πόσα μάτια να έχω θρέλε μου να σε χορτάσω και τι μπαλάρα είναι αυτή και Φορτούναρος. Εντάξει, καμία αναφορά φυσικά, γιατί έτσι δουλεύει η προπαγάνδα. Όταν είναι, υπάρχει ένα στοιχείο με το μυαλό μας για να βλάψουμε τον ΠΑΟΚ, δεν διστάζουμε να σπηλώνουμε ανθρώπους που δεν νομίζω ο Βελίδης να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα γενικότερα στην καριέρα του. Ότι δεν είναι καλός θεματοφύλακας νομίζω δεν είναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο Βελίδης. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι top επίπεδο. Ναι, έχει κάνει γκέλες και γκέλες στην καριέρα. Έχει κάνει, αλλά εντάξει. Top παίζει σε υψηλό επίπεδο όμως. Παίζει. Παίζει, παιδί μου, αλλά δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ να πει ότι δεν θα κάνει λάθος. Δεν είναι. Εντάξει, κάνει πολλά λάθη. Και τον Νόιερ τώρα. Εντάξει. Οκ, άλλο αυτό όμως και άλλο να τον σπηλώνεις. Και οι ίδιοι άνθρωποι που πέταξαν τόνους βλάσης στο Βελίδη, συνάδελφοι κιόλας, μπράβο, δεν υπήρχε καμία αναφορά χθες στα πρωτοσέλιδα για το Ολυμπιακό Σπανιόνιο. Ήταν Κυριακή βράδυ απλά. Ναι, Σάββατο βράδυ, ναι και Κυριακή πρωί. Ναι, και Κυριακή πρωί. Φοβερό αυτό που έγινε. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και περί τίνος πρόκειται, εντάξει. Χρήστα, θα κάτσεις, μας κάνεις τιμή. Όχι, έχει δουλειά. Έχει δουλειά. Βγήκε ο συνάδελφος, όχι. Όχι, δεν βγήκε. Εδώ χάσαμε την Κρήτη και εσείς ασχολείστε με το πόρισμα. Δεν έκανε πολύ καλή εντύπωση, είναι η αλήθεια, ακόμα και σε φίλους της ΑΕΚ, η ολοσέλιδη διαφήμιση στην ώρα για σπορ, τελευταία σελίδα, Μέγκα μου, πάμε κτλ. Και δύο εφημερίδες, η μία. Πάλι απ' έξω είμαστε. Μπράβο. Έτσι και δεν μπει στο Λίμπερο το Μέγκα, θα γίνει χαμός. Μπήκε στην Ξάνθη και η Ξάνθη έβγαλε ένα. Έλα, Πρόεδρε, τόσο ωραία τα λέμε. Ναι, ρε, Πρόεδρε. Έλα, Πρόεδρε. Και δύο εφημερίδες βγήκανε με τον ίδιο τίτλο Μέγκα Τρίλος. Ναι, Μέγκα. Μέγκα είσαι, ναι. Από τη μία το περίμενα. Από την τον προαθλητή. Για την διαδικασία του είναι τώρα, τι να κάνουμε. Εσύ στέριο. Δεν θα πήγε ο Μπαλτάκο στο Open ω ανεξάρτητο και σήμερα πήγε ω δικηγόρο του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Όχι, γιατί κάποτε χρήσατε και ακόμα και τώρα ναι. Ορισμένοι θέλουν να πουλήσουν τον εαυτό τους ως αντικειμενικούς. Καλά. Δεν είναι αντικειμενικοί. Εντάξει. Ο κόσμος ξέρει. Άκου λίγο. Θα σου το έχω ξαναπεί με όλο το σεβασμό. Και ξέρετε ότι πάντα μιλάω με σεβασμό για όλους τους συναδέλφους, ακόμα και αυτούς που δεν τους γουστάρω καθόλου. Κρατάω πάντα ένα που δεν έχω βρει ποτέ ούτε στα Facebook ούτε οτιδήποτε. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πες. Όταν ο κορυφαίος στις μεταδόσεις άνθρωπος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Σπυρόπουλος, δουλεύει στο PAOK TV. Άστρια αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει, έφυλε. Τελείωσε. Και μας βρίζανε εμάς που είχαμε κάνει το RSF. Όταν όμως υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν τους αρέσει ο Σπυρόπουλος και γράφουν σε κάθε αγώνα αυτό δεν έπρεπε να το πει, σημαίνει ότι κάπως κάνει καλά τη δουλειά του. Καλός είναι, καλός είναι. Φιλέ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του Άρη. Κάτι κάνει καλά ο Σπυρόπουλος. Και οι φίλοι του Άρη βρίζουν εμάς. Χθες ένας έβριζε τον Μπακλατζή γιατί δεν τα λέει όπως ο Μήνος. Αυτό είναι όντως κάτι το οποίο βιώνουν οι ρεπόρτερ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή, κυρίως στη Θεσσαλονίκη γίνεται αυτό, θέλουν από εμάς να είμαστε χούλικαν. Όντως. Αυτό θέλουν, Στέριο. Γι' αυτό λένε ότι δεν την κάνουμε καλά τη δουλειά. Όχι. Και υπάρχουν οι περιπτώσεις. Τι κάνουν οι άλλοι. Μπράβο, κάποιοι να κάνουν κουμάντο και εσείς κοιμάστε. Όχι μόνο αυτό. Θα σου πω, εγώ το έχω βιώσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και λόγω τη θέση που ήμουν πριν. Γράφει κάτι γιατί το έγραψε.
δεν γράφεις κάτι, γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Χρυσανθέ, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα, βασικά εγώ έλεγα, ότι αυτούς που πετάξαν λάσπη στο Βελίδι με αφορμή το ΠΑΟΚ Λαμία, εγώ δεν μπορώ να τους σεβαστώ. Εντάξει, έχουν πεταχτεί λάσπες. Και όχι κόσμος, ξαναλέω, οπαδοί. Έχουν πεταχτεί, συνάδελφοι. Έχουν πεταχτεί λάσπες. Βελίδι ανήκει. Με μια μαϊμού στο πρωτοσέλιδο χρυσανθέ. Στη Θεσσαλονίκη. Και έγιναν χειρότερα στο Ολυμπιακό Πανιόνιος. Όχι, αυτά τα δύο μαζί να πάρουμε. Εντάξει, τα είδε τα κόλ του Ολυμπιακού. Ισοπαλία έληξε όμως. Ένα-ένα στο Ολυμπιακό Πανιόνιος λέω. Τα είδε τα κόλ. Είδε τη λάθο κάνει ο Κότνικ. Όχι, δεν το είδα. Ποιο Πανιόνιος όμως. Γιατί χρειάζεται να κάνει λάθος. Είδε κάποια εφημερίδα να βγαίνει και να λέει στημένο ο Κότνικ. Έκανε λάθη. Γιατί ο Κότνικ θα κάνει όλη τη χρονιά. Σε όλε τι ομάδε. Και φέρε και ένα το θέμα του Βελίδη. Λέει το έβγαλε η Λαμία, μου λέει ο φίλος μου Σταύρος εδώ. Η Λαμία. Τι η Λαμία έβγαλε. Θα σου πω το εξής. Εγώ επειδή ξέρω, και το Βελίδη δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά από εκεί και έπειτα θα σου πω το εξής. Ότι αυτά θα γίνονται. Έχουμε πάει σε ένα πόλεμο λάσπης τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό γίνεται. Θέλω να σου πω να σου απαριθμίσω πόσες λάσπες έχουν πεταχτεί στον Άρη κατά καιρούς. Για θέματα αθλητικά, για θέματα αγωνιστικά. Εδώ εσύ λέει για το Βελίδη, ρε φίλε. Γράφει ο άλλος προχθές το. Ο Παναγιάς δεν είχε βγάλει ανακοίνωση για το Βελίδη, συγγνώμη. Πριν ένα μήνα βγάζει ο άλλος ότι σκασμένος, πώς το είπε, κλαταρισμένος ο Φετφατζίδης, το έδειξαν τα εργομετρικά του. Και ο Φετφατζίδης δεν είχε κάνει εργομετρικά. Αυτό τι είναι. Δεν είναι λάσπη. Λάθος πληροφόρηση. Τι. Μόνο για τον Άρη. Ο Βέλεθ χθες όλα τα site, η ΑΕΚ για Βέλεθ. Την μέρα του μάτς. Αυτή είναι η πρακτική, Χρύσανθε, εξ Αθηνών χρόνια τώρα. Το κομμάτι αυτό χρόνια είναι όλο. Τώρα, όλο χρόνια. Αυτό το κομμάτι είναι. Το δουλεύουν πολύ καλά στην Αθήνα. Όλο αυτό το κομμάτι είναι στεριό. Το δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Ειδικά πριν τα μάτια του Ολυμπιακού, σε κάθε μάτια σχεδόν υπάρχει κάποιο που αναφέρει γραπτό ή προφορικό ότι ο Ολυμπιακό θέλει τον επιθετικό του Πανετολικού ή τη Λαμία. Είναι εδώ και χρόνια. Έχουμε αντιγράψει κι εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη τέτοιε πρακτικέ. Έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη πλέον. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό εγώ λέω στον κόσμο. Να διαβάζετε και να ακούτε όποιους εσείς θεωρείτε καλύτερο για εσάς, για τα αυτάκια σας, και να εμπιστεύεστε όποιον θεωρείτε ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Εγώ συμπληρώνω, Χρήστα, ότι μέσα από όλο αυτό θεωρώ εγώ ότι έχουν πέσει οι μάσκες της αντικειμενικότητας. Δηλαδή, συμφωνώ, τι. Όταν ο Ολυμπιακός έδαινε και έλυνε, υπήρχαν πολλοί με μάσκες που γράφανε μόνο για 4-3-2-1 και τα εξτρέμ. Οι μάξι έχουν πέσει. Θα σου πω το εξής. Όλοι έχουν πάρει στρατόπεδα. Άρα ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ποιος γράφει τι. Δες την υπόθεση ΠΑΟΚ Ξάνθης. Υπάρχει αντικειμενικότητα. Δηλαδή, η ρεπόρτερ ΠΑΟΚ είναι αντικειμενική. Η ρεπόρτερ Ολυμπιακού είναι αντικειμενική. Η ρεπόρτερ Άρη είμαστε αντικειμενικοί. Όχι, Στέριο. Κανένας μας δεν είναι αντικειμενικός. Κανένας δεν παίρνει την υπόθεση να τη δει στην ουσία της στο έπακρο. Υιοθετούμε όλοι αυτό που μας συμφέρει. Άρα, εδώ έχει δίκιο ο κόσμος. Άρα λέω όμως. Ακόμα και πάνω σε αυτό, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον. Απλάξει μια διαφορά. Ποιος λέει ότι ξέρει ποιος είναι ο Τζαλτίδης, ξέρει ποιος είναι ο Στέργιος, ξέρει ποιος είναι ο Κόλκας, ξέρει ποιος είναι ο Κούσης και το λέμε κιόλας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από ένα μανδύα αντικειμενικότητας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια για όλες τις υποθέσεις. Ξέρουν ότι εγώ είμαι Άρης. Το ξέρουν, ρε φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που το παίζουν αντικειμενικοί, που το μοιράζουν στο. Γιατί δεν είναι 33 πλέον, 33-33, αλλά είναι. Πόσο είναι, 49-49-2 και γίνεται ό,τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, ακόμα και εμείς εισαγωγικά μας βαφτίζουν, το λέγανε εύκολα οι αντικειμενικοί, οπαδοί δημοσιογράφοι. Ναι, είμαι και οπαδός του Άρη, ναι. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι κρίνουμε καθημερινά για αυτά που λέω και γράφω και θα ξεφτυλιστώ αν πω κάτι, καμιά κουταμάρα. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, το Μέγκα, φίλε, πού είναι το Μέγκα. Πουθενά. Πώς δεν είναι πουθενά. Όλοι το ψάχνουν. Όχι, εμείς το βλέπουμε. Όλοι ψάχνουν το Μέγκα. Όλοι όχι. Μέγκα μου. Εγώ δεν το ψάχνω. Ούτε εγώ. Η μάνα μου όμως, από το πρωί. Δηλαδή. Και νομίζω θα καταλάβουν. Είναι και εμένα. Δηλαδή. Και νομίζω θα καταλάβουν πολύ γρήγορα. Δεν το καταλαβαίνω στο DNA τους τι έχουν μέσα οι ηλικιωμένοι, ας το πούμε. Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι θα καταλάβουν πάρα πολύ γρήγορα πάρα πολλοί κόσμος ότι το Μέγκα όπως το θυμόμαστε. Που και αυτό έχει πολλές παθογένειες, μην αναφερθούμε τώρα στα κακό κείμενα, δεν θα έχει καμία σχέση με το Μέγκα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μια χαρά, Μεγκάρα. Μεγκάρα. Ούτε εκεί πήγα να δουλέψω. Κώστα, κοιμάμαι όρθιος. Συγχαρητήρια. Ναι, πέρα πάω. Πήγαν άλλοι. Πήγαν άλλοι. Το μόνο καλό είναι θα ξαναβλέπουμε το Ρετυρέ. Όχι μόνο, πολλές ωραίες σειρές θα βλέπουμε.
Και με τον φαρμακοποιό. Και επιτέλους μια αντικειμενική και τον αθλητική εκπομπή την Κυριακή. Με Σοφία, τη φίλη μας, τη Σοφία. Φίλησο. Και κάρπετ. Θα λέει τις αλήθειες. Και έναν επιτέλους αρχιδιαιτητή που θα τα λέει σωστά. Βέβαια. Τσίκινης. Έτσι. Βέβαια. Α, τον βγάζαμε εδώ. Παρεμπιπτόντως, για τα πέναλτι του Άρη, μέχρι και ο Κάκος είπε δύο πέναλτι. Ναι, αυτό είπαμε. Δηλαδή, μέχρι και ο Τάσος ο Κάκος, ρε. Αναρρώστησε. Όχι, τι να αρρωστήσει, ρε. Δεν μπορούσε, ναι. Εγώ θα βλέπω, ξαναλέω, μόνο ρε τυρέ, το φίλο μου του φαρμακοποιό, τον Χρήστο, τον άντα της Ξινής, που μοιάζει. Επειδή είναι επίκαιρος, με μέλος της Επιτροπής. Με τον Αρκούδη, ίδιοι είναι. Είναι ίδιοι. Οι ίδιοι είναι. Είναι λίγο πιο στυλάτος ο κύριος Αρκούδης. Παιδιά, θα μας πείτε καμιά είδηση τώρα ή θα. Όλες οι ειδήσεις είπαμε, ρε Κώστα. Συνεχίζουμε. Όλες οι ειδήσεις με τον μπάσκετ πέρασαν στην Κυριακή. Ανταγωνιστικός ο Άρης, Κώστα μου. Καλώς ήταν. Το ψιλοπάλεψε και χωρίς Μπράουν. Τι έγινε ο Μπράουν, τι έγινε ο Μπράουν. Ο Σμιθ που λέγαμε θα γυρίσει. Δεν γύρισε. Ποτέ. Με το μεταξύ, πρόσεξε. Είμαι προφητικό αυτά, ρε φίλε. Μου στέλνουν οι Αργιανοί, γιατί δεν γράφετε, λέει, στο Λαμπαουτάζ και το Σμιθ. Λέω, φίλε, είναι εποχή αυτή να γράψουμε ότι φύγαν παίκτες από τους άλλους. Ναι. Και άμα φύγει, λέω, κανένας από εμάς, μπαπ την άλλη μέρα. Φεύγει ο Μπράουν. Κρακ. Θα γυρίσει αύριο, λέει. Τρίτη. Στη Ζυρίχη. Περιμένουμε. Πάντως, ο μεγάλος ΠΑΟ κέρδισε τη Λάρισα. 181 στη Λάρισα. Έτσι, έτσι. Διπλό για την ομάδα έτσι. Του Κώστα Μέξα. Έτσι. Πολλά συμπεράσματα. Έτσι, έτσι. Αυτό. Και χωρίς παίκτες και με απουσίες. Χωρίς τον Σμιθ, χωρίς τον Μπεστ και το Ρετ. Και χωρίς το Ρετ. Έτσι, έτσι. Και χωρίς, Καρμανόλη και Ιατρίδη. Τους δύο νεαρούς. Και Μπράουν, τα έβαζε όλα, ο Σόρτερ και τέτοια. Τσόχλας, Μαργαρίτης, Σόρτερ, ναι. Ψαρικόπουλος. Και ο Σχίζας έπαιξε. Και στα επίσημα παιχνίδια. Θα μετανιώσει η Κώστα ο ύφεστος τη στιγμή που θα βρεθεί απέναντι από τον ΠΑΟΚ στο παρκέ. Είμαι σχεδόν βέβαιος. Δηλαδή, περιμένω παιχνίδι 90 ο ΠΑΟΚ, 48 ο ύφεστος. Μαθαίνω ότι άμυνα. Θα λέτε και θα κλαίτε. Αυγενάκι θα λέτε αυτός και θα κλαίτε. Αυτός θα σας σώσει. Όντως. Και θα βγει και θα το πει. Όντως. Η κυβέρνηση στέκεται στο δίπλα. Μπάσκετ εννοείς. Στέκεται δίπλα στο μπάσκετ και ιστορικές ομάδες. Ναι, ναι. Και με την απόφαση όχι, της, για, για αναδιάρθρωση όχι, των κατηγοριών. Τηρεί την νομιμότητα. Για αναδιάρθρωση. Την προσωπική μου άποψη, την ταπεινή πάντα, ναι. Δεν θέλω να σώσει τον ΠΑΟ κανένας Αυγενάκης, κανένας Γαλατσόπουλος, κανένας Εσάκη, κανένας Βασιλακόπουλος. Συμφωνώ. Έλεγες δεν θέλω να πέσουμε, δεν θα πέσουμε, να πέσουμε αν έχουμε πολυδιοκτησία. Το έλεγα και προχθές με τον Κώστα που έλειπες, κρίζατε για δουλειές. Νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ θα πορευθεί μια χαρά χωρίς τον Άρη και τον ΠΑΟ. Χωρίς τον ΠΑΟ, αλλά εντάξει. Χωρίς τον Άρη δεν ξέρω. Μην ξεχνάμε ότι θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟ θα κάνει την τελική αντεπίθεση. Στα έτσι. Τελευταία μάτς και θα σωθεί. Ούτε, για τον Άρη δεν ξέρω. Ούτε ο βασικός σου παίχτης δεν υπάρχει πλέον, ο Σμιθ. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από πρόσωπα. Ο ΠΑΟΚ πάνω από όλα. Ο μόνος τρόπος για να σωθείς είναι. Είναι. Διπλό στον ύφεστο. Ο μόνος τρόπος για να σωθείς. Άσο είναι το Περιστέρι στο Παλατάκι να κερδίσει τα φλέγεται. Και διπλό στο Ρέθυμνο. Τρία στα τρία θα κάνω. Ο μόνος τρόπος για να φλέγεται το Παλατάκι να το βάλετε φωτιά. Είναι πιο πιθανό. Είναι πιο πιθανό να κάνεις 0-3 στεριό, αλλά τέλος πάντων τώρα λέμε ότι. Τα κάνω μπασκετικά στα τρία γίνεται. Κόστα. Μπασκετικά γίνεται, εννοείται. Ναι, 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 γίνεται κι εσύ. Γίνεται, ρε, έλα, εσύ τώρα. Έλα, ρε, έλα! Περίμενε, περίμενε. Βάλε φωνή, βάλε φωνή. Περίμενε. Κύριο χαρακτηριστικό τη καταρακτώδη βροχοπτώση. Αυτή και παλιά ήταν. Προβλήματα προκαλούνται όμως και στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Heathrow, πήγα, έχω πάει. Εντάξει, Χρήστα, δεν κλείσει το, δεν χρειάζεται. Μέγκα μου. Μέγκα σου. Μέγκα μου. Να δώσουν τα λεφτά στου εργαζόμενου παλιού όμω. Πρώτα. Να τα δώσει Σαββίδη. Γιατί και αυτό είναι στο όλο κόλπο τότε. Ο Ιβάν θα έδινε, Χρυσάδη. Θα! Το ανακοίνωσε και το πετάξα απ' έξω. Ο Σαββίδη με το Μαρινάκι που είναι μέσα. Όπω άλλο στο Έθνο. Γιατί το κλείσε και το Έθνο. Γιατί καλά είπαμε για τον Αρένα πριν. Αλλά και στο Έθνο που το κλείσαμε. Με το Μαρινάκι που είναι μέτοχη. Χρωστάει κάποια χρήματα στο Έθνο, Χρυσάδη. Στου εργαζόμενου, μα δεν του χρωστάει. Όχι, στι ΕΚΑΠ. Γιατί είπε ότι όπω τα έδωσε στο Έθνο. Ναι, ρώτησα όπω τα έδωσε στο Έθνο. Ναι, με ένα ύφο ηρωνικό. Η απάντηση είναι ναι, όπω τα έδωσε στο Έθνο. Δεν χρωστάει, δεν χρωστάει. Είμαι πολύ προσεκτικό όσα λέω. Ο Σαββίδη με το Μαρινάκι που είναι μαζί, κάπου είναι μαζί σε ένα. Στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα project. Όχι. Στέργιο. Δεν είναι. Μήπω είναι στο Μέγκα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Καρυπίδη. Μαζί με τον Καρυπίδη, το φίλο σου. Ωραία. Πλέον μόνο μία είδηση που θα πού είναι το Μέγκα πάνω δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει. Το σηματάκι του. Το σηματάκι, ναι. Φίλε, το ξέχασε. Ακάτω έχει Μέγκα γεγονότα. Μία είδηση που θα σα συγκλονίσει. Ναι, για να πάμε και στο φιλικό τη Εθνική Ποδοσφαίρου 28 Μαΐου με Ολλανδία. Ναι, γνωστό είναι αυτό. Στι 8.30. Την ίδια στιγμή που θα πάμε και Αμερική και τα λοιπά. Άρα δεν γίνεται να πάρει αναβολή Στέργιο, γιατί έχει και εθνική. Άρα πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα στις ημερομηνίες προβλέπεται. Άρα πρέπει να εκδικαστεί. Λοιπόν. Μια μισή. Κάτι άλλο δεν αφήσαμε. Λοιπόν, μαζί μας στη δεύτερη ώρα
Ναι. Το καλογεράς με ολοκληρωμένο συνεργείο όξινος. Για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί. Α, είπα, όχι. Και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά. Μπράβο. Και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας και να το εμπιστευτείτε χωρίς άγχος στο Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα ανάλογα που κινείστε. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία στο πρώτο. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωροκάστρου, το δεύτερο κατάστημα Ότο Καλογεράς. Το τρίτο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουδανιό Θέρμη. Και υπάρχει και ιστοσελίδα otokalogeras.gr. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, την δεύτερη ώρα, η πίτσα Mr. Gold. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-628586, η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε έτσι μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο. Να κάνουμε κάτι και ανατολικά, Χρυσάνθε. Παίζει εκεί τους φίλους, σιγά σιγά. Να ανοίξουμε, λες, ναι. Σωστό. Έχει πολύ λαό και ανατολικά. Σωστό. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο 12,5, τρεις τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Όλα τα συναφή, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιλί, αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρας, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και φρικασέ για τον Κώστα. Κάθε μέρα αλλάζει το μενού. Άντε, ρε, ρωτήστε παιδιά, τα παιδιά φρικασέ για το μενού της ημέρας. 2-3-10-62-85-86. Θα πάμε στο διάλειμμα να αφοσιωθεί λίγο ο Χρήστατος στο αγαπημένο του κανάλι. Εντάξει, μιλάει και να μέλησες. Δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τον συνάδελφο, γιατί προφανώς έχει ακόμα δουλειά εκεί και το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Αν δεν μπορεί ο συνάδελφος, έχω ένα συνάδελφο το Μέγκα. Μπορεί, έχουμε και αυτή την επιλογή πλέον να βγάζουμε. Θα βγάλουμε τον Αντώνη, θα βγάλουμε να μας πει. Σίγουρα. Καλά, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συνάδελφο το Μέγκα να μας πει τα πράγματα όπως έχουν. Πλέον έχουμε πολλές επιλογές ενημέρωσης. Ορίστε, φίλε, αντικειμενικό το Μέγκα. Ανακοίνωση άργια διαιτησία, έδειξε το πέναλτι. Μη μας ζαλίζεις, Χρήστανθε. Μπράβο στο Μέγκα. Μη μας ζαλίζεις. Μετά το Open θα πει. Είχαν και θέμα για την πολυδιοκτησία, φίλε. Αρχίζουνε. Θα γράφει ο ένας, θα λέει ο άλλος. Θα λέει ο ένας, θα λέει ο άλλος. Τζόνι, Τζόνι, Τζόνι. Το αν θα συνεχίσει κανονικά. Οι πληροφόρηση που έχω είναι ναι. Άρα θα έχει δύο κανάλια ο πρόεδρος. Θα έχει δύο και συντόμως θα έχει και τρίτο. Όπα. Κώστα. Τι τρίτο, ποιο τρίτο, ποιο ήρθε. Το μακρύτερο. Ναι, πέρα από αυτό. Κανάλι. Το κρατήσει, ναι. Τι κανάλι. Πώς τη λένε αυτή τη δημοσιογράφο. Ευρυδίκη Γούση. Όχι, δεν είναι η Γούση. Και η άλλη ήταν η Σάρα. Αυτή είναι γνωστή, ρε φίλε. Ήταν και παλιά στο Μέγκα. Πώς τη λένε αυτή. Μάρα. Όχι, δεν είναι η Μάρα. Σάρα. Στο... Σάρα όχι και Μάρα, ρε παιδιά. Στο Σταρ. Α, η Σάρα και η Μάρα, ναι. Δυνατή είναι αυτή, πώς τη λένε. Ρε το σαλιάρι. Συνάδελφο. Εντάξει, πώς. Είναι και συν 10 χρόνια. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Λοιπόν. Γιατί πανηγυρίζει. Δεν ξέρω, δεν πραγματικά ώρες. Προσπαθώ να πάω στο Μέγκα, ρε παιδιά. Χρήσανθε. Πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Οικογένεια έχουμε. Στους φίλους στο 10. Κάνεις αβάντο το μεγαλύτερο εχθρό του Άρη. Δεν είναι φίλοι μου στο 10. Το μεγαλύτερο εχθρό του Άρη. Τα έχουν ξεχάσει, Κώστα. Κώστα, κάνω αβάντα στο μεγαλύτερο κανάλι της Ελλάδος. Μαρινάκη Σόλια. Το πιο μεγάλο κανάλι. Της Ελλάδας είναι ο Sky αυτή τη στιγμή. Το Μέγκα θα γίνει. Α, θα γίνει. Θα γίνει. Ωρε φαγωμάρα. Το οποίο ο Sky δεν έβαλε του Αλαφούζου για το πέναλτι. Δεν το έβαλε. Το Μέγκα το έβαλε. Όποιος παίζει σωστά τον Άρη, θα το λέμε και εμείς ότι το παίζει σωστά. Όποιος δεν παίζει σωστά τον Άρη, θα ξεφωνίζεται. Όποιος μιλάει για βίντεο εθνική. Η Αριανή. Καλά, ρε, εγώ τα ξέρω καλύτερα από εσάς, δεν είναι δυνατόν. Ρε Στέργιο, τι λέει αυτός τώρα. Θα αλλάξω τη μουσική στη τέτοια. Στην εκπομπή το απόγευμα. Θα παίζει αυτό. Βάλε το ρετυρέ. Ποιο? Το ρετυρέ. Θα παίξω το 50-50. Αθλητική εκπομπή. Το οποίο μας υποσχεθήκατε. Ποιο? Η εξυγίανση. 50-50, αυτό θα παίξω. Κανονικότητα. Και 10 λεπτά κήρυγμα με τον Σάββατο Δωρίδη. Καλό. Έθετο. Πολύ καλό. Έθετο. Κάθε μέρα. 6 ώρα με 6 και 10. Ω, διαφημίσεις. Αθλητική εκπομπή χωρίς Ηρακλή, παρέθεση Τσίκινη δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε ότι. Λέει ο φίλος ο Πέτρος. Η αγορά της διαφήμισης στην Αθήνα με αυτό που γίνεται τώρα με το Μέγκα. Τι θα γίνει τώρα. Άντε πάλι. Τι πόλεμος θα γίνει. Χαμός, ε. Ήδη γίνεται. Δεν μας έχει καρφί. Γιατί, φίλε, αυτό το επίπεδο πλέον παίρνει ο Βαγγέλης και λέει: ναι, γεια σας. Άνοιξα το Μέγκα, παιδιά, έτσι. Το έχετε αντιληφθεί ότι έχω ανοίξει το Μέγκα, έτσι. Στους υπαλλήλους του εννοείς που έχει τις διαφημιστικές τις μισές. Ακριβώς. Έχετε καταλάβει ότι πρέπει να. Ότι να το τούτου. Μέχρι τα όνειρα των Μέγκ και Έγκα να πάρουν εκδίκηση. Εντάξει. Λέω φίλος ο Αναστάσιος. Γεια σας. Δύο καρτούν. Λοιπόν, ο Μέγκ και η Έγκα είναι η μασκότ των Ολυμπιακών. Μέχρι να πάρουν εκδίκηση. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδησιογραφία. Τα καλύψαμε τα θέματά μας. Πανηγυρίζει. Καλά κάνει, εντάξει.
Μα δεν κάνει καλά, αλλά ενώ ότι είναι λογικό. Ναι. Ναι. Τα κλείσαμε τα θέματα μα, Στέργιο. Παρασκευή, Ξάνθη, Δευτέρα, ναι. Ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη για την πολυδιοκτησία. Πάει αυτό. Έχουμε θέμα κάτι άλλο αγωνιστικό και ΠΑΟΚ δεν μα είπε τίποτα. Λάρισα και τα λοιπά. Τα είπε. Επιστρέφει και ο Βιερίνη, επιστρέφει και ο Μπίσβαρ, επιστρέφει και ο Μίσιτ. Δεν προκύψαν προβλήματα από το αντιαθλητικό σε ορισμένε στιγμέ παιχνίδι των παιχτών τη Λάρισα. Όχι, του Παπάζουγλου για μένα είναι αντιαθλητικό. Δεν θα πω ότι είναι Mars κόκκινη, όπω είπα στη μετάδοση γιατί δεν είχα monitor, το είδα μετά. Αν έδειχνε κόκκινη, δεν έλεγε κανεί τίποτα το Σέρβο. Που δεν έδειξε κόκκινη, οκ, δεν είναι και απόφαση σκάνδαλο. Αλλά έτσι που πήγε ο Παπάζουγλου πάνω στο Γιαννούλη, θα μπορούσε να του κάνει ζημιά. Ευτυχώ δεν έγινε ζημιά, δεν έχει προκύψει κάτι. Άρα έχουμε μόνο επιστροφέ. Να το σώ! Έλα, βάλε. Τι είναι αυτό? Τι, γιατί παίζει αυτό? Δεν το έχουμε μέσω Νόβα. Πάλι το άλλαξε, αθέλεω. Άνοιξε τη φωνή να ακουστεί από τον Άρη. Όχι, θα τον έχουμε μαζί μα σε δύο λεπτά, Χρυσά. Τελείωσε η εκπομπή, Στεργιό. Δεν τελείωσε η εκπομπή. Έχουμε ακόμα ένα δουλειά. Σε πλημμύρισε το αλέτα τώρα, άσε μα. Έχουμε και δουλειά στο απάλα, τρέχουμε, άσε μα. Πού στο Ιβανόφιο? Όχι. Στο σπίτι του Τούρκου. Τι έχει το τέτοιο? Τι έχει? Στην Νόβα. Ο ματσάρα. Ναι. Πλημμύρισε το μπάνιο. Πλημμύρισε το μπάνιο, ρε. Ρίχναν τα χαρτιά μέσα. Δηλαδή τώρα, άμα μιλήσω, εγώ θα φταίω, ρε παιδιά. Όντω συνέβη αυτό. Τι τραβάω, ρε φίλε. Όντω συνέβη αυτό. Ναι, γιατί στο εξωτερικό δεν έχουν τέτοιο. Το έχει παρατηρήσει αυτό, ε. Ναι. Ρίχνουν μέσα. Τι συζήτηση τώρα κι αυτή. Ποιοτική. Και το ρίχναν μέσα η δική σου. Ναι. Και βούλωσε. Ευχαριστώ πολύ. Κώστα. Ποιο θα πάρουν, τον Κώστα. Κώστα, βρε τραυλικό. Πλημμύρισε το σπίτι. Λύθη. Βούρλα. Έχουμε. Έχουμε. Εντελώς βούρλα. Έχουμε. Τι έχουμε? Ιδραυλικό. Ιδραυλικό. Το βρήκαμε. 4 ώρες θα πάει. Αυτό ήταν ένα λεπτό. Το βγάλαμε τον Ατρίδη. Μαριλίζ. Ο πόλεμος. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα. Ιδραυλικό. Ιδραυλικό. Τώρα το γι' αυτό άργησα. Έψαχνα ιδραυλικό. Βρήκα ευτυχώς. Καλά που έχω 5 φιλαράκι και στηρίζουν. Λοιπόν, για την Πάτρα αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ανδρών. Χαμός. Στο μπάσκετ. Πέρασε από την νέα του Άρη με 0-1 η ΑΕΚ. Πέρασε, δηλαδή. Ψέματα είναι. Ποιο το πέναλτι, το πέναλτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πέναλτι, να δω αν είναι το πέναλτι. Και εσύ ρε Κουέστα, βγες άνθρωπος, με δύναμη. Γονατιστός πάλι. Ω, να το και το πέναλτι και στο όπεν. Ω, το δείχνει. Βέβαια. Το δείχνει. Έχουμε τον Γρηγόρη μαζί μας. 7 δευτερόλεπτα. Έλα, Γκρέγκ. Έλα, ρε φίλε. Μπράβο, Γρηγόρη. Είδα στο όπεν ότι βάλατε το πέναλτι του Φέτφα. Ναι, εντάξει, οκ. Άμα σε ικανοποιήσαμε... Όχι, και του Λάρσον ήθελα να βάλετε. Ναι. Ο κύριος Κάκος είπε και του Λάρσον. Γρηγόρη, πάμε λίγο στην ουσία, άσε το Χρήστο αυτό. Ναι, ναι. Καθένας τον πόνο του. Η ουσία είναι μόνο Άρης, φίλε. Ναι. Γρηγόρη, πώς πέρασε σήμερα εκεί, για ακόμη μια φορά. Μια χαρά. Εντάξει, όχι. Συγκριτικά με άλλες φορές ήταν ήσυχα σήμερα. Απλά επειδή συμμετείχαμε στην εγκροματική διαδικασία και εμείς και ήμασταν μέσα. Καλώς. Και ήταν λίγο δύσκολο το γεγονός ότι έπρεπε να μεταφέρουμε το τι ακριβώς έχει υποθεί για να γραφτεί, ξέρεις, ο καθένας που έδινε την ενημέρωσή του στα site, άλλος σε εφημερίδα για να τα κρατούσε. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ξεκίνησε σήμερα στις 10 παρά 20 η διαδρομική διαδικασία. Έχει σημασία να σας πω ότι έχει διαχωριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εξεταστεί η υπόθεση. Ο κύριος Μάρκο είναι αυτός ο οποίος θα εξετάσει την καταγγελία για την μετοχική σύνδεση της Ξάνθης και την ανάκληση του πιστοποιητικού της. Και η κυρία Σπαγιά είναι αυτή η οποία θα εξετάσει την υπόθεση ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ξάνθη. Η κυρία ποια? Του Ολυμπιακού. Σπαγιά. Ναι. Μάλιστα. Στην καταγγελία του Ολυμπιακού για την για ενδεχόμενη σχέση του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη αντικανονική. Ναι. ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν προσφύγει στο διοικητικό εφετείο, στα διοικητικά ουσιαστικά δικαστήρια κατά της σύνδεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και ουσιαστικά με αφορμή αυτό, αλλά και με αφορμή το γεγονός ότι θέλουν έγγραφα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τα οποία δεν τους έχουν δώσει. Ο ΠΑΟΚ επικαλέστηκε για ακόμα και ένα νομικό πόλεμο του κυρίου Κατσά, του καθηγητή δικαίου, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα εδώ πέρα. ΠΑΟΚ ή Ξάνθη? Για τον κύριο Κατσά, ο ΠΑΟΚ το έκανε. Α, γιατί γενικά... στα site γράψαν Ξάνθη. Ο Άρα είναι όχι, του ΠΑΟΚ δηλαδή. Α, ναι, μάλιστα, καλά κάνεις. Είναι στην Κατσά... Κομωτινή. Στην ναι. Νομική. Ναι, ναι. Είναι στη νομική Κομωτινή και γι' αυτό έτσι. Λόγο δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα. Μήπως από αυτό μπερδεύτηκε, και... παιδί μου, επειδή είναι το, στην Θράκη. Ναι, το επικαλέστηκε ο ΠΑΟΚ γιατί τον είχε μαζί του και στην ακροματική διαδικασία στην εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γύρω στις 11:25 υπήρξε μια διακοπή από τους δύο δικαστές,
Mm-hmm. Και η διακοπή υπήρξε γιατί ήθελαν ουσιαστικά να αποφασίζουν για το τι θα κάνουν με τα αιτήματα που δέχτηκαν. Τελικά μετά από μία ώρα και όχι από μισή όπως μας είχαν ενημερώσει, επέστρεψαν και ενημέρωσαν ο κύριος Μάκου και η κυρία Τσαγιά ότι δέχονται τα αιτήματα αναβολής του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Την Παρασκευή ξεχωριστά στις 12 η ώρα ορίστηκε η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης της Ξάνθης, μεμονωμένα. Ξαναλέω για την ανάκληση του πιστοποιητικού της και την τυχόν παράληψη που έχει γίνει στην αλλαγή της μετοχικής σύνδεσης. Και για τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 24 του μηνός, μετά, μία ημέρα μετά τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, που είναι και αυτό κάτι το οποίο επικαλέστηκε ο ΠΑΟΚ και οι δικηγόροι του, ότι θα ήταν καλό η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει μετά το Ντέρμπι, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι τίθεται και θέμα ασφαλείας. Όχι, μπορεί να το ανακοινώνα την απόφαση γύρω στις 5.30 την Κυριακή, γιατί μια χαρά. Πάντως, Δευτέρα. Πολύ αστείο. Γελάσαμε ξανά. Ξεφωνίζει. Όταν όμως άλλαξε τη ΣΑΕ και η απόφαση το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή έπαιξε, δεν το είπε αυτό αστείο. Όταν άνοιξαν οι τράπεζες. Α, στις τράπεζες είναι. Για την αθλητική δεν διαλέω. Είναι ικανοί αυτοί πριν το μάτς να πούνε γεια σας παιδιά, ρίχνουμε τον ΠΑΟΚ. Να γίνει εδώ. Καλώς τους. Το πυρηνικό πόλεμο. Γρηγόρη, πες λίγο έτσι μια σύνοψη η κάθε πλευρά τι ζήτησε και τι είπε ακριβώς με δύο λόγια. Αυτό το είπαμε. Απλά ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω τον Γρηγόρη τώρα. Επειδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει και αυτή την καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας, οι δικαστές, δεν λέω τι λένε οι ομάδες, το τι λένε οι ομάδες το ξέρουμε, για το κατά πόσο έχει ζήτημα ή όχι ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη για προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Υπόθηκε κάτι από τους δικαστές για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό αυτό, ναι. Γιατί ούτε εγώ ούτε εσείς έχουμε την απαραίτητη νομική έτσι, γνώση. Αλλά με βάση το πώς πήγε η κουβέντα, ναι, ο δικαστής, ο κύριος Μάρκου, αυτό που ουσιαστικά απαντούσε στην πλευρά του Ολυμπιακού που χρησιμοποίησε αυτή την επιχειρηματολογία που είπες προκειμένου να μην γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής, είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όχι, όχι, για την αναβολή δεν υφίσταται. Για την αναβολή δεν υφίσταται σίγουρα. Γιατί το διοικητικό εφετείο είναι από πάνω. Πάντα. Ναι. Δεν πήρε ξεκάθαρη θέση. Mm-hmm. Είναι με τον τρόπο του, και αν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα λεγόμενά του και δεν κάνουμε λάθος, σαν να έδωσε μια έτσι δική του ερμηνεία, τονίζει ότι είναι νόμιμο δικαίωμα των ομάδων. Είναι, ναι, και ότι, δεν θα έχουν κυρώσεις. Αλλά αυτό σου λέω είναι ερμηνεία τώρα. Το δεν πήγε στην εργασία και ο ίδιος. Το δεν θα έχουν κυρώσεις, πώς το καταλαβαίνουμε. Σου λέω εγώ που είμαι στην ευρωπαϊκή διαδικασία γιατί με ρώτησες. Από την τρόπο με τον οποίο απαντούσε στις δύο πλευρές και τις σχετικές ερωτήσεις που του έγινε και τις απαντήσεις που έδωσε, ότι αυτό ίσως εννοούσε. Όχι. Μπορεί όμως σίγουρα, να είναι σίγουρα, ερμηνεία ο Γρηγόρης. Σίγουρα είναι δικαίωμά τους πάντως. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να προσφύγει. Το ζήτημα τώρα είναι η αθλητική νομοθεσία μετά. Προβλέπει κάτι και αν εμπίπτει στο θέμα, γιατί είναι και λίγο περίεργο. Ναι, μεν είναι μια αθλητική υπόθεση, αλλά η προσφυγή του ΠΑΟΚ έχει να κάνει νομίζω με τη σύνθεση της Επιτροπής στο διοικητικό εφετείο. Και αν έχουν Άρα, ναι, μεν είναι μια αθλητική υπόθεση, αλλά δεν αφορά ακριβώς την υπόθεση η προσφυγή. Είναι θέμα ερμηνείας, ξεκάθαρα εδώ πέρα τώρα. Γι' αυτό λέω, μήπως είπαν κάτι. Το δεν αφορά την υπόθεση είναι πάλι σχετικό, γιατί πώς γίνεται να μην αφορά την υπόθεση αν είναι λανθασμένη ή μη νόμιμη η συνέντευξη που έχει βγάλει την εισήγηση. Είναι διτό όμως εδώ. Αυτό αν ισχύει που λες, είναι ευνοϊκό για τον Ολυμπιακό. Με ποια έννοια το λέω, για την καταγγελία για προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Αν όμως κρίνει ο άλλος και πει παιδιά, δεν αφορά αθλητική υπόθεση, αφορά την επιτροπή κτλ. Άρα ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσφύγει χωρίς κυρώσεις. Κατάλαβες τι λέω. Είναι λίγο μπερδεμένο το όλο θέμα και είναι καθαρά θέμα κρίσης. Του δικαστή και στο διοικητικό εφετείο, του δικαστή και του αθλητικού δικαστή, του δικαστή στην εφέσεων της ΕΠΟ, της Επιτροπής Διοντολογίας που περιμένουμε την υπόθεση Ολυμπιακού Βέρειας, πόσο καμιά 15 χρόνια, 8, 9, πόσο χρόνια την περιμένουμε. Λοιπόν, άρα όλα πλέον πάμε σε θέματα κρίσης. Απλά γι' αυτό σε ρώτησα άμα υπήρχε κάτι ξεκάθαρο από την πλευρά τους. Γρηγόρη, παίρνεις κάτι ενδιαφέρον από τα πηγαδάκια που τα προέκυψε. Να σας κάνω μια διευκρίνηση γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Μπορεί οι δύο δικαστές να αποφάσισαν ότι η εκδίκαση θα γίνει για την Ξάνθη την Παρασκευή και για την καταγγελία σε βάρος του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης τη Δευτέρα. Ωστόσο, αν υπάρξει προσωρινή διαταγή από το διοικητικό εφετείο, δεν θα μπορεί να υπάρξει εκδίκαση για καμία από τις δύο υποθέσεις. Αν δηλαδή το διοικητικό εφετείο δεχτεί το αίτημα του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για μη νόμιμη σύνδεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που έχει δημιουργήσει στο όλο θέμα με την εισήγηση που έχει και το πόρισμα που έχει τέλος πάντων γνωστοποιήσει,
τότε δεν μπορεί να γίνει ούτε το δικαστήριο της Παρασκευής εδώ στη Λίγκα ούτε τη Δευτέρα. Αυτό πότε γλυκάζεται? Δεν έγινε ξεκάθαρο. Ξέρουμε ότι έχει γίνει η προσφυγή συγκεκριμένα την Παρασκευή που μας πέρασε και ότι αυτές τις ημέρες θα πρέπει το διοικητικό εφετείο να δει αν την κάνει δεκτή ή όχι. Το διοικητικό εφετείο Αθηνών. Ναι, και επίσης να σας πω ότι... Και αντίδικος αυτό ποιος θα είναι? Ο ΠΑΟ κάνει την προσφυγή, ξανά κάνει την προσφυγή. Ποιοι είναι αντίδικοι? Ποιος θα είπε... Όχι, δεν έχει να κάνει. Εγώ. Δεν έχει να... Θα πρέπει να κρίνει το εφετείο αν έχει βάση η προσφυγή ή όχι. Ναι, για να κρίνει το εφετείο θα καλέσει, ρε φίλε, αυτούς που κρίνονται. Θα καλέσει δηλαδή το δημόσιο. Θα καλέσει δηλαδή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που υπάγεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν λες ότι δεν είναι νόμιμη η σύνδεσή της? Ή απλά θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο έχει προκύψει η σύνδεση της Επιτροπής. Ή θα και θα το εξετάσει αυτό μέσα από την καταγγελία που κάνει ουσιαστικά στο διοικητικό εφετείο, πάω και ξανά. Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Παρά είναι νομικά θέματα. Απλά πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο. Από ένα σημείο και μετά δεν τα γνωρίζω και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει να κάνει με το ότι αν τα γνωρίζω εγώ ή τα γνωρίζει εσύ καλύτερα. Ακόμα και οι ίδιοι οι δικηγόροι διαφωνούν. Και στο αν καλά, μπορεί να γίνει μια διαταγή. Οι δικηγόροι, Γρηγόρη μου, θα βγάλουν και τον δολοφόνο αθώο. Εντάξει. Έξω είναι νύχτα τώρα. Εντάξει. Οι δικηγόροι είναι δικηγόροι. Και πέρα. Όχι, εγώ αυτό δεν είναι θέμα νομικό. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο ΠΑΟ και η Ξάνθη κάνουν μια καταγγελία κατά κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων, δεν θα πάει το εφετείο και θα αποφασίσει χωρίς να ρωτήσει την πλευρά αυτών. Μπορεί να πάει ο Λέξης Κούγιας. Πιθανόν, άμα τον πάρει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά νομίζω έχει δικηγόρο. Μήπως πάει ο Δαμύρδης. Α, δεν είναι πλέον. Πάντως, επειδή αναφέρεται τον κύριο Κούγια. Μορφή. Ναι, είχε δική του θέση με την πρόσθετη παρέμβαση που έχει καταθέσει. Και αυτός και η πλευρά του Ολυμπιακού τόνιζαν ότι θα τυναχθεί το πρωτάθλημα στον αέρα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει θέμα αναβολής. Εν τέλει βέβαια δεν πέρασε η δική τους θέση. Κοίταξε, ένα δίκιο, και ολιγοήμερη. Ένα δίκιο για την αναβολή το έχουν. Όντως, αν υπάρξει τέτοιο θα τυναχθεί. Δεν θα υπάρχει, δεν μπορεί να τελειώσει. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι κάτι δηλαδή. Εντάξει, και από την άλλη μπορεί να πεις επίσης ότι έχει δίκιο και η πλευρά, για παράδειγμα του ΠΑΟΚ, λέει ότι δεν μπορεί να κατηγορούμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση και να μην μπορώ να πάρω τα έγγραφα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ ο δικηγόρος μου, ο κ. Μπίρδας, είναι από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή εκεί και έχει απειλήσει την πλευρά της Επιτροπής ακόμα και με εισαγγελική παρέμβαση για να πάρει τα έγγραφα. Ποια έγγραφα, για ποια έγγραφα μιλάμε? Τα πρόσθετα υπομνήματα όλων των πλευρών για να μπορέσουμε να διαβάσουμε την υπόθεση. Μάλιστα. Να είναι 100% διαβασμένοι. Ο κ. Μπαλτάκος, δηλαδή, αυτό που πλέον είναι στους δικηγόρους του ΠΑΟΚ μαζί με τον κ. Μαυρομάτη και τον κ. Μπίρδα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων είναι ότι εγώ επιμένω, είπε, ότι δεν υφίσταται θέμα και για τους λόγους που το εξήγησα. Ωστόσο, για να αμυνθούμε σε μια καταγγελία που υπάρχει σε βάρος της ΠΑΟΚ, θα πρέπει να είμαστε 100% διαβασμένοι. Και είμαστε διαβασμένοι όταν θα έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας από την πλευρά της Επιτροπής, που είναι αυτή που έχει βγάλει και την εισήγηση και που έχει και ένα σκεπτικό συγκεκριμένο. Μάλιστα. Θα το δούμε. Καλό κουράγιο στα δικαστήρια. Γκρέγκ, σε βλέπω να είσαι τακτικά εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν πας για δική σου υπόθεση. Αυτό είναι καλό πια. Όταν πηγαίνεις για άλλο ενώ. Τουλάχιστον ένα χρόνο λιγότερο το έχεις. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Έγινε, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Γρηγόρη Ατρίδη. Νομίζω ότι ήταν κατοπιστικότατος. Και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι όντως, άμα πάει στο διοικητικό εφετείο, θα πάει και θα πει. Είναι, λέει ο ΠΑΟΚ, είναι παράνομη σύνθεση, παράδειγμα, έτσι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει άλλη πράγμα που να πει όχι, δεν είναι παράνομη, παιδιά, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Άρα θα πάμε σε εκδίκαση. Η Επιτροπή πάντως γιατί δεν δίνει τα έγγραφα? Δηλαδή, ποια έγγραφα? Αυτά τα υπομνήματα. Δεν ξέρω αν θέλω να έχω και τα υπομνήματα. Αν την υποχρεώνει ο νόμος να τα δώσει, ούτε στον Ολυμπιακό τα έδωσε πάντως. Εγώ τα θέλω όμως. Να δω τι χαρτιά είναι. Δεν προβλέπεται να στα δώσω. Θα μου τα δώσει τι θέλει. Πώς δεξί τα χαρτιά, οι δικοί σου λογαριασμοί είναι. Άνοιξε του και δε του. Καλό. Λοιπόν. Μου φάει και σήμερα. Και αυτό σε φοβάει εμένα, βέβαια. Πού να κέρδιζε κιόλα. Αλήθεια είναι αυτό. Πού να κέρδιζε κιόλα. Ο Ντάνο. Παίζει την ταινία του Σεφερλί, Κώστα. Θα κλείσω τη τηλεόραση. Όντω. Έχει θέμα χρήση. Τώρα που άνοιξε το μέγα τη κλίση. Έχει διάσπαση προσοχή. Έχω, ναι, αλήθεια. Ο Ντάνο και ο Μάνο. Λοιπόν, τι θέλω να πω, εδώ ένας φίλος μου λέει, φίλε. Τι σου λέει ο φίλος? Για τις τηλεοράσεις. Με το άνοιγμα του Μέγκα, πλέον η πίτα μικραίνει πολύ για τα άλλα ιδιωτικά κανάλια. Οπα. Σκέψου ποιος θα είναι ο πρώτος που θα έχει πρόβλημα. Ο Λαφούζος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα Ίδωρο Μαρμαρίδης. Μια ελληνική 100% επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες
εργαζόμενους, φροντίζει και για την έγκαιρη παραλαβή των προϊόντων που έχετε αγοράσει, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε μήνες, όπως σημαίνει μέσω του διαδικτύου. Εντάξει, ό,τι αγοράζετε, είτε τραπέζια, είτε καναπέδες, είτε έπιπλα, υπάρχει εγγύηση ότι τα λεφτά σας θα πιάσουν τόπο. Πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Μπείτε και στο marmaridis.gr να δείτε και το πρόγραμμα δόσεων, το καινούργιο του Μαρμαρίδη, χωρίς ψωτική, χωρίς προκαταβολή, πέρα από το κλασικό κατάστημα. Πραγματικά θέλεις κανένα πεντάρο για να το γυρίσεις. Η μεγάλη έκθεση έξω από την πόλη. Υπάρχει το κατάστημα στην Τσιμισκή. Μαζί μας είναι και σήμερα η πίτσα Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα της πόλης φτάνει στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 τα ξημερώματα. Είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε πίτσες, σε μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιρλί και πιάτα ημέρας. Με το μενού να αλλάζει σε καθημερινή βάση. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2310-62-85-86 αν θέλετε να φάτε κάποιο πιάτο ημέρας και φυσικά ό,τι καλογεράς. Φροντίζετε το αυτοκίνητό σας με τους απαραίτητους ελέγχους αναταχτά χρονικά διαστήματα. Τρία καταστήματα, Γρηγορού Λαμπάκη 27 το πρώτο, Εσπυρίδων 19, Παλιά Σημαϊκή Ωραιοκάστρο το δεύτερο, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη το τρίτο, ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση σας δίνει το όλο καλογεράζ. Να πάτε το αυτοκίνητό σας και να τελειώσετε και να μην τρέχετε μία σε λαμαρινά, μία σε ηλεκτρολόγο, μία από εδώ πάνω από εκεί. Φροντίζει για όλα το όλο καλογεράζ. Μαζί μας από σήμερα και η Ιντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών φυσικά, έχουμε και τα ασιατικά handicap, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία cash out που είναι πάρα πολύ χρήσιμη και τη σκέφτομαι σοβαρά για το πριν το παιχνίδι του Όφη με τον Ατρόμητο σήμερα. Live streaming και φυσικά μην ξεχνάτε, η Ιντερβέτεν, κυρίες και κύριοι, είναι επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού αύριο, 2-3 λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Και πού αλλού να πάτε. Ο Κωστής Τσαρός. Ακολουθεί 3 με 5. Ο διευθυντής ο Γιώργος Ζαγόρας και μετά το πρόγραμμα πάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για το Βόλο είπατε ρε παιδιά, για το Βόλο. Ποιο Βόλο? Ότι πουλήθηκε ο Βόλος. Πού? Έβγαλε ανακοίνωση. Σε ποιον? Όχι. Ο νόπος σου Βόλος. Πωλείται λέει. Πωλείται. Όταν βρεθεί αγοραστής. Μονεμφασιωτής. Τι είναι αυτό? Ας τον φάνε. Κώστα. Επιστρέφει ο Τόμ. Χρήσανδε. Παιδιά. Δυναμικά. Πάμε. Τελειώσαμε. Παιδιά. Ετοιμάζεται ο Τόμ. Ετοιμάζεται. Ρεβανί με τσίπορο ταιριάζει? Όχι. Αλλά μπορεί και ναι. Ναι, γιατί η Βέρεια πλέον δεν. Αλλά μπορεί και ναι. Πάλι εδώ θα μαθαίνετε τις αλήθειες. Άντε φυλάκια.